Λοιπόν, να καθίσουμε, συνάδελφοι, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο. Έχουμε ήδη φάει τα πρώτα 5 λεπτά, οπότε θα ζητήσουμε 20 λεπτά παραπάνω από τον κύριο Χατζηχρήστο. Πάει exponential, πάει γεωμετρικά. Καλησπέρα και από εμάς. Το επόμενο session νομίζω ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρον για όλους μας. Αφορά τον καρκίνο του νεφρού. Έχουμε βάλει κλινικά ερωτήματα και έχουμε βάλει πραγματικά περιστατικά που χειριστήκαμε εμείς οι ίδιοι. Το αν τα χειριστήκαμε σωστά ή όχι, αυτό θα μας το πείτε εσείς. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε, είναι λίγο πιο εύκολο από τις πέτρες, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ξεκάθαρα μηνύματα, παρόλο που εκτός από το μεταστατικό καρκίνο του νεφρού, όπου έχουμε προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες, για το υπόλοιπο κομμάτι του καρκίνου του νεφρού, δεν έχουμε τόσο high level of evidence. Θα μπούμε από τον εντοπισμένο, θα μπούμε στον locally advanced, στο μεταστατικό, στις υποτροπές. Έχουμε ωραία περιστατικά. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Βαρκαράκης, ο οποίος είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ, μαζί στην κλινική δουλεύουμε. Και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του ΕΚΠΑ, όσο νούπο, πιστεύω, γιατί τα αξίζει. Και ο Μαρίνος Ομπερδεμπές, που είναι επικουρικός επιμελητής σε εμάς και ελπίζουμε ότι θα τον κρατήσουμε κάποια στιγμή μονίμως μαζί μας. Λοιπόν, Γιάννη, ξεκινάμε. Ευχαριστώ πολύ. Τι είπατε? Ρωτήστε τον. Προσπαθούμε να τον διώξουμε, δεν θέλει. Λοιπόν, εκ μέρους όλων μας δεν έχουμε κάποιο conflict of interest που να είναι σχετικό με τη μελέτη αυτή. Ξεκινάμε με δύο περιστατικά. Το ένα είναι ένας κύριος 70 ετών. Έχει κάποια ήπια προβλήματα υγείας. Στο ιστορικό του έχει μια αλλεργικό, έκανε μια μετάγγιση και εμφάνισε μια αλλεργία. Έκανε ένα τυχαίο έβριμα και είδαν αυτό το μόρφωμα, το οποίο βέβαια αυτό είναι αξονική, δεν είχαμε το υπέρηχο, που είναι γύρω στα 2,5 εκατοστά. Μια δεύτερη γυναίκα, το δεύτερο περιστατικό, που είναι μια γυναίκα νέα, σε αναπαραγωγική ηλικία, ενδιαφέρεται να μείνει έγκυος, δεν έχει προβλήματα, είναι ασυμπτωματική και αυτή έκανε ένα υπερηχογράφημα και βρέθηκε αυτό το τέρας. Από τις αποκλινωστικές εξετάσεις που κάνουμε, έτσι, μπορούμε να διαφοροδιαγνώσουμε όλες τις μάζες του νεφρού? Έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Καταρχά, η σειρά των διαγνωστικών ποια είναι? Υπέρηχος, αξονική και μετά μαγνητική, σωστά? Δηλαδή, στην ουσία δείχνουμε δύο περιστατικά, Γιάννη, μια μικρή μάζα και μια μεγάλη μάζα. Και ο άρρωστος, το πρώτο πράγμα που μας ρωτάει είναι τι έχω, γιατρέ μου? Σας φέρνει την αξονική και σας λέει τι έχω. Ας το πάρουμε ανάποδα. Η αξονική και το υπέρηχο, ποιες μάζες μπορούν να μας πούμε βεβαιότητα ότι είναι? Αγκιομυολίπωμα, όλα τα αγκιομυολιπώματα. Εξαρτάται τι στοιχεία επιτηρούν περισσότερο στο... Εξαρτάται από την ιστολογική μεταβρίσκουμε τι στοιχεία περιέχει. Δηλαδή, αν έχει καλό λίπος και καλά άγκια, ο πυρηχάς δεν θα δυσκολευτεί. Αλλά αν κάποιος ιστός δεν εκφράζεται υπαρκώς, μπορεί και να έχει. Ωραία. Επίσης, ο κ. Χατζηχρήστου μου έχει ζητήσει, σε αντίθεση με τους προηγούμενους συντονιστές, όταν δεν συμμετέχετε, να σας ρωτάω εγώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπλέξαμε. Άρα, συμμετέχετε, παιδιά, γιατί δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Άρα, λοιπόν, αγκιομυολίπωμα, low fat AML. Σωστά, αυτό είναι το ένα. Αυτό δεν μπορεί να σου το πει αν είναι αγκιομυολίπωμα ή όχι. Κάνει λάθος. Ποιος άλλος όγκος δεν μπορεί να διαγνωστεί πριν προεγχειρητικά και μας ενδιαφέρει? Το κοκκύτωμα, έτσι. Ένα άλλο. Μπορεί να σου πει για τις κύστες, βέβαια. Έτσι λοιπόν, οι αξονικές και οι μαγνητικές, και νομίζω ότι υπάρχει έρευνα σε αυτό, γίνεται. Δηλαδή, η προσπάθειά τους είναι πια τις συμπαγείς μάζες, μήπως μπορούν να ανακαλύψουν χωρίς βιοψίες και τέτοια πράγματα, να δουν τι είδους όγκος είναι. Αν είναι χρωμόφοβο. Κυρίως για αυτά που θέλουν να τα παρακολουθούν. Γίνεται έρευνα στην Αμερική, βέβαια δεν έχουμε καταλήξει αποτελέσματα. Άρα η αξονική δεν μπορεί να μας πει αν είναι ογκοκύτωμα, όπως δεν μπορεί να σου πει ακόμα και η μαγνητική AML, τα οποία έχουν λίγο λίπος. Αυτό φράζεται και στα guidelines μας. Έτσι, βεβαίως χρησιμοποιούμε το εδωφλέβιο σκιαγραφικό. Η μαγνητική μας βοηθάει πολλές φορές. Υπάρχει και η πολυπαραμετρική μαγνητική, όπως σε όλα τα πράγματα προσπαθούν προγραμματικοί, χρησιμοποιείται. Πια στον καρκίνο του προστάτη γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί στον καρκίνο της κύσης, στον καρκίνο του νεφρού. Το PET-CT που το στέλνουν πολύ συχνά οι ογκολόγοι, τουλάχιστον σε αυτά τα στάδια δεν χρειάζεται. Έτσι, να το ξέρουμε, γιατί είναι και μια εξέταση που οι ασθενείς ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για να κάνουν.
Πάμε λοιπόν στην κυρία αυτή, η οποία ενδιαφέρεται, έχει το μεγάλο αγκιομιολίπωμα. Ποιες είναι αυτή εδώ η μάζα, την ξαναδείτε, έτσι, αυτό το τεράστιο πράγμα. Είναι 18 εκατοστά. Τι θα το κάνετε, ε? Που διαγνωστικά, επομένως, μπορούμε να βάλουμε, με την απεικόνηση, μπορούμε να βάλουμε διάγνωση σε αυτή τη γυναίκα. Ναι, αυτή ξέρουμε. Ενώ στη μικρή νεφρική μάζα που θα επανέλθουμε, πιθανότητα να μην ξέρουμε τι ακριβώς είναι και θα δούμε τι άλλο. Θα σας ρωτήσουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εδώ όμως έχουμε μια διάγνωση στη γυναίκα. Θα ήταν κανένας που θα έκανε κάτι άλλο σε αυτή την νεφρική μάζα? Νέα γυναίκα που μας τη δίνει αγκιομυολίπωμα ο μαγνήτης και ο αξονικός. Έχει φατ πολύ. Θα ήταν κάτι άλλο? Θα είχατε κάποια άλλη διαφορετική διάγνωση? 32. 32. Θέλει να κάνει παιδί. Δεν μας νοιάζει. Να σας πω γιατί γιατί μας νοιάζει. Με νοιάζει γιατί αν είναι μια γυναίκα η οποία είναι 39-40 και θέλει να κάνει παιδί, έτσι, θα με επηρεάσει γιατί δεν έχει πολύ περιθώριο μπροστά της. 32 χρονών έχει περιθώριο να κάνει μια επέμβαση και μετά να κάνει το παιδί. Να ρωτήσω. Άρα κάτι είναι άλλο. Πολύ σημαντικό. Καλή το σκέψη. Αυτό είναι, αυτή είναι η σκέψη. Ναι. Το μέγεθος μετράει? Για το αν θα κάνουμε κάτι ή όχι. Το Γιώργο Γιάνκο που ρωτάτε? Όχι, γενικώς. Ο ντέ καθηγητές. Ε? Μετράει? Δηλαδή, ναι, εντάξει, μετράει. Τώρα αυτό το 18 εκατοστά είναι extreme. Έτσι, είναι extreme. Αλλά ας πούμε αν ήταν 7 λοιπόν, εκατοστά. Γιάννη, να το θέσω λίγο για την οικονομία του χρόνου, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά. Θέλω να σηκώσετε, έχουμε μια νέα γυναίκα 32 χρονών, άτεκνη, που ετοιμάζεται να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Βρήκαμε σε τυχαίο έλεγχο 18 εκατοστά ένα αγκιομυολίπωμα του αριστερού νεφρού. Σηκώστε το χέρι, πόσοι από εσάς θα κάνετε παρακολούθηση? Σηκώστε πόσοι θα κάνατε εμβολισμό? Σηκώστε 6. Από εσάς πόσοι θα κάνατε ριζική νεφρεκτομή? 4. Και πόσοι από εσάς θα κάνατε μερική νεφρεκτομή? Μάλιστα, πολύ μοιρασμένοι είμαστε, Γιάννη. 18 εκατοστά, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να μας μείνει είναι ότι το μέγεθος πια, γιατί εντάξει, αυτό τώρα το 18 εκατοστά είναι λίγο extreme, αλλά έχεις ένα αγκιομυολίπωμα 7-8 εκατοστά. Ποιο ήταν το όριό μας? Λέγαμε ότι πάνω από 4 χειρουργήσέ το, γιατί αυξημένη πιθανότητα να σπάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτό έμαθα εγώ σαν ειδικευόμενος. Αυτό δεν ισχύει. Έτσι. Καταρχάς, οι μάζες αυτές δεν πολύ μεγαλώνουν. Έχουν αργό ρυθμό ανάπτυξης και συνήθως είναι και ασυμπτωματικές. Κατά συνέπεια, ως τώρα τα 4 εκατοστά βάσει των guidelines. Έτσι, οι καινούργιες μελέτες λένε ότι δεν είναι η ένδειξη για να χειρουργηθεί κάποιος το μέγεθος και μόνο. Έτσι. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες καταρχάς. Παραμέτρους. Δεν είναι μόνο το χειρουργείο, έτσι, δηλαδή η ριζική νεφρεκτομή ή η μερική νεφρεκτομή. Θα μπορούσαμε, γιατί αυτό το 18 εκατοστά, δεν ξέρω τώρα, και ο Σκολαρίκος θα το έκανε. Δεν ξέρω αν ο μέσος όρος των ουρολόγων θα μπορούσαμε να πάμε να βγάλουμε αυτό το νεφρό που είναι 18 εκατοστά με ασφάλεια, σε ιδιωτικό νοσοκομείο ειδικά. Εντάξει. Λοιπόν... Να ρωτήσω κάτι για τον εμβολισμό, Γιάννη. Ο Στέλιο Είδα σήκωσε το χέρι σου για τον εμβολισμό και εμένα θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Στο περιστατικό αυτό θα δείτε τι κάναμε μετά. Στέλιο μου θέλει να μείνει έγκυος. Πόσο σίγουροι είμαστε μετά τον εμβολισμό ότι το εμβολίσαμε πολύ καλά? Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Θα μπούμε στον επεμβατικό ακτινολόγο. Τι επικινδυνότητα θα φοβόμαστε να είχε? Εγώ δεν έχω την απάντηση, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, στην έγκυο. Αλλά εντάξει, το εμβολίσαμε θεωρητικά, το νεκρώσαμε. Το νεκρώνουμε πάντα στα 18 εκατοστά? Προφανώς δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική πρώτη επιλογή και στη συνέχεια με ένα στοιχειώδες follow-up, ξέρω εγώ, μέσα στον επόμενο τρέχοντα χρόνο, να δεις που βρίσκεσαι. Το να πας κατευθείαν να τις βγάλεις στο νεφρό μου μοιάζει υπερβολικό. Υπάρχει έντονη πίεση από την κοπέλα, είναι πραγματικό περιστατικό, σας το λέω, και ό,τι σας λέω είναι πραγματικό περιστατικό. Είναι πραγματικό. Έντονη πίεση, εγώ θέλω να φτιάξω την οικογένειά μου, γιατρέ. Αν ακούσατε πριν, δεν το είπα στο μικρόφωνο, είπε ο Γιάννης θέλει να μην έγκυος και είπα και λοιπόν, αυτό το ακούω πολύ συχνά από τους ασθενείς. Αν στους ασθενείς εξηγήσεις το πρόβλημά τους και το τι πού ακριβώς βρισκόμαστε, το θέμα της εγκυμοσύνης θα πάρει τη σειρά που του αξίζει. Δεν μπορεί να αποτελεί αυτό κριτήριο. Θέλει κάτι να κάνουμε. Βεβαίως, εγώ δεν είπα όχι. Αλλά δεν μπορεί αυτό να αποτελεί πίεση προς εμάς ή και προς αυτήν για το τι ακριβώς θα γίνει για να γίνει σωστά. Στέλιο, μου έκανε δύο ερωτήσεις η κυρία. Ναι. Νέα κοπέλα, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εντάξει, γιατρέ μου, το εμβολήσαμε. Όταν μείνει έγκυος, είμαι ασφαλής? Δεν έχω ιδέα, της λέω. Δεύτερον, αν αυτό σκάσει στην εγκυμοσύνη, κινδυνεύω εγώ ή το έμβριο από οτιδήποτε κάνατε? Μάλλον ναι. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έδωσα εγώ. Ξέρες. Μετά τον εμβολισμό θα έχεις μια εικόνα του αποτελέσματος, τουλάχιστον μετά στον πρώτο χρόνο θα έχεις μια εικόνα. Ο εμβολισμός μπορεί να μειώσει και μειώνει σημαντικά. Κατά μέσο όρο, 30-40% σου μειώνει, συρρυκνώνει λίγο τον όγκο.
είναι σχετικά ασφαλές. Δυστυχώς χρειάζεται σε μεγάλους ειδικά όγκους ξανά επανάληψη. Υπάρχουν και μελέτες που μιλάνε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Everolimus, mTOR, έτσι, το Affinitor. Μειώνει, συρρυκνώνει τον όγκο. Στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει πάρει έγκριση και δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά είναι μια από τις εναλλακτικές. Πού το, increase, decrease in best change from best, ξέρω εγώ, το μειώνει πάντως. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσο το μειώνει, δεν υπάρχουν και πολλές μελέτες. Αλλά... Αντί θα συγκρίνω με εμβολισμό. Απλώς έχουν παρενέργειες σε αυτά. Δεν είναι όμως option αυτό. Εδώ είναι τα guidelines. Τι λένε? Αντιμετωπίζουμε το ακιωμείο λίπωμα. Πρώτον, όταν είναι πολύ μεγάλο. Είναι σχετικό το μέγεθος των 4 εκατοστών. Όταν είναι γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυες. Αυτή ήταν η ένδειξη εδώ που έπρεπε να κάνουμε κάτι. Και βεβαίως όταν είναι πολύ μακριά σε απομακρυσμένες περιοχές που εάν έχουμε ρίξει το ακιωμείο λιπώματος μπορεί να πεθάνει ο άρρωστος, έτσι. Και βεβαίως η αντιμετώπιση είναι η προσπάθεια νέφρον sparing. Δηλαδή η ριζική νεφρεκτομή τώρα σε μια γυναίκα, αν χάσει όλο το νεφρό, προσπαθείς να διατηρήσεις το νεφρό. Και αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό με ασφάλεια, ίσως προσπαθείς να εμβολήσεις μεγαλύτερους όγκους ή άμα έχεις ενεργό αιμορραγία. Και βεβαίως η συστηματική θεραπεία τη χρησιμοποιούμε όταν δεν υπάρχουν οι άλλες επιλογές του εμβολισμού και του χειρουργείου. Έτσι, σε χειρουργικά unresectable AMLs. Να μείνω λίγο και να θυμίσω για την ιστορία στο πρώτο σχολείο, κύριε Σκολαρίκο, που είχαμε το debate που ήταν και ο καθηγητής σας, μερική ή ριζική νεφρεκτομή. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σήμερα δεν διανοούμαστε να βάλουμε ένα τέτοιο ερώτημα, έτσι, αλλά για τους νεότερους τα πράγματα εξελίσσονται. Πλέον η νεφρεκτομή, να χαθεί ένας νεφρός σε μια τέτοια νέα γυναίκα, δεν είναι αποδεκτό. Θα το συζητήσουμε και μετά, γιατί έχουμε αντίστοιχα περιστατικά. Δύο προσπάθειες εμβολισμού, μειώθηκε λίγο, δεν εξαφανίστηκε, αποφασίσαμε... Λοιπόν, η πρώτη προσπάθεια, έχουν γίνει δύο προσπάθειες εμβολισμού. Η πρώτη προσπάθεια σε ένα κέντρο, όπου εμβολίστηκε μέσω της νεφρικής αρτηρίας, αλλά δεν είχε μεγάλο αποτέλεσμα. Στη δεύτερη προσπάθεια εμβολισμού υπήρχε ξεχωριστός κλάδος από την αορτή που είχε χαθεί στο καρδιάκι του πρώτου εμβολισμού. Εμβολίστηκε και αυτό και δεν μπόρεσε να εμβολιστεί ένας μικρός κλάδος, αρτηριακός, μικρός, δεν μπόρεσε να εμβολιστεί. Και αποφασίσαμε να κάνουμε το χειρουργείο. Και έγινε μερική νεφρεκτομή. Να ρωτήσω εγώ διαχειριτικά, ήταν καλύτερα ή όχι? Ήταν ανέμακτα. Αυτό μπορώ να το πω. Ήταν ανέμακτα. Ήταν μια σχετικά εύκολη μερική νεφρεκτομή, κυρίως λόγω του εξωφυτικού μορφώματος. Συνήθως είναι εξωφυτικά. Ήταν μια εύκολη σχετικά μερική νεφρεκτομή. Πάμε, Γιάννη. Πάμε ξανά στον δεύτερο άρρωστο, με το μικρό μόρφωμα αυτό, να σας το υπενθυμίσω. Έτσι, συμπαγές, άνω πόλου. Βλέπετε εδώ τι επιλογές έχουμε. Τι θα κάνατε εδώ μετά? Να ρωτήσω κάτι, καταρχάς βλέπετε τι θα παρατηρούσατε εδώ. Πρώτον, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι προσπελάσιμο ιδιαίτερα διαδερμικά. Έχεις το πνεύμονα, έχεις το ύπαρ μπροστά, έχει κάποιες δυσκολίες. Και βεβαίως είναι και σχετικά, πάμε έχει στην ένα τμήμα εδωφυτικό, πάμε παρακάτω. Πάμε. Άρα, εδώ, τι θα κάνατε, ποιοι θα κάνατε μερικοί? Πόσοι θα κάνατε μερική νεφρεκτομή κατευθείαν? Αρκετοί. Πώς θα κάνατε ριζική νεφρεκτομή κατευθείαν? Κανείς. Βιοψία νεφρού πώς θα κάνατε? Ένας μόνο, ο Μαρίνος. Δύο, τρεις. Ενεργό παρακολούθηση είναι 70 ετών με ένα συνάδελφος. Και αρέφη κρυοθεραπεία, δύο συνάδελφοι μάλλον για την ενεργό παρακολούθηση. Αρέφη κρυοθεραπεία, άρα η περισσότερη μερική νεφρεκτομή κατευθείαν. Ενδιαφέρον. Πάμε. Μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά η κρυοθεραπεία. Λοιπόν. Βιοψία, είπαμε, εδώ δεν θα κάναμε πολύ βέβαια, αλλά πότε κάνουμε βιοψία? Είναι μια μικρή νεφρική μάζα, να ρωτήσω στη μικρή νεφρική... περισσότερο. Να ρωτήσω, στη μικρή νεφρική μάζα, 2,5 εκατοστά, τι ποσοστό είναι η καλοήθεια, τι ποσοστό είναι η κακοήθεια? Γιατί μας το ρωτάει, μας λέει τι έχω, γιατρέ μου, αυτό μας λέει. Και τι σε 7, δηλαδή έχω καρκίνο ή όχι? 20% πιθανότητα να είναι καλοήθες. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. 80% να είναι κακόηθες και από αυτά τα κακοήθη πόσα είναι low grade και πόσα είναι high grade? Πάλι 80-20. Ναι, 20 τα περισσότερα είναι low grade.
Σωστά. Δηλαδή, με μια, τα περισσότερα είναι low grade και σε βάθος χρόνου, μια πενταετία, μπορεί να μην σκοτώσουν καθόλου τον αρρωστό μας. Ε? Όχι να τον, να τον σκοτώσουν, δεν θα τον σκοτώσουν. Αυτή είναι η ερώτηση. Αλλά να μην του δώσουν. Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Σωστό. Του... Δηλαδή, και όχι μόνο ο ρυθμός ανάπτυξης σε μέγεθος που είναι μικρός, το ξέρουμε όλοι. Είναι, πόσος είναι, παιδιά, ο ρυθμός ανάπτυξης. Πόσο? 3 χιλιοστά το χρόνο. Πόσο? 3 χιλιοστά το χρόνο. 3 με 4 χιλιοστά το χρόνο. Εγώ αυτό λέω στους άλλους. Θέλουμε όμως να ξέρουμε το grade. Φτάνει δηλαδή μόνο το μέγεθος. Γιατί όταν κάνεις κάποιον σε active surveillance, ο κίνδυνος να σου κάνει μετάσταση. Αυτό δηλαδή φοβάται ο άρρωστος. Τελικά αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ποιες είναι οι ενδείξεις για να κάνουμε βιοψία του νεφρού. Δηλαδή ο άρρωστος λέει, εντάξει, γιατρέ μου, 20% καλοήθεια. Να το βγάλω, να τελειώνω. Οκ. Okay. Με το τι σημαίνει να το βγάλω, τι σημαίνει μερική νεφρεκτομή, που θα συζητήσουμε μετά. Καταρχάς υπάρχουν φορές που πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, συζητάνε οι ογκολόγοι. Μεγάλη μάζα. Σωστά. Για να δουν αν είναι διαυγοκυταρικό, θέλουν βιοψία. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είπαν ότι θα κάνουν μερική νεφρεκτομή κατευθείαν. Κανένας δεν πει βιοψία νεφρού. Μερική νεφρεκτομή. Okay. Είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. Εντάξει. Καταρχάς, εάν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι ελάχιστα επιβατικό... Είναι λάθος αν πάνε για μερική νεφρεκτομή, τον χάσουν τον νεφρό τελικά και βγει στο λογική εξέταση μετά ότι είναι ογκοκύτωμα. Αρκεί να έχεις πει στον άρρωστο, εγώ πιστεύω. Για αλλιώς... Και πάλι δεν είναι λάθος. Αρκεί να έχει γίνει συζήτηση πριν. Αυτό Παναγιώτη. Πρέπει να το ξέρει ο άρρωστος εξ αρχής. Σωστά. Πάντα. Σωστά. Δηλαδή, ο άρρωστος πρέπει να γνωρίζει όταν πάμε για μικρές μάζες ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι και καλόηθες και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επίσης να χάσει το νεφρό. Και εγώ πόσο σου λέω, Παναγιώτη, μάλλον, πόσο μάλλον αν είναι και ένα αφού είναι έτσι, γιατρέ μου, είναι λίγο δύσκολο τεχνικά αφού είναι έτσι, γιατρέ μου, κάνε μου μια βιοψία. Να ξέρω. Ωραία. Και να κάνει τη βιοψία, οι πιθανότητες του είναι 80% ότι έχει κακοήθεια. Επαναλαμβάνω. Εγώ θέλω να ξέρω. Κάνε μου μια βιοψία. Δικαιούμαι να πω δεν την κάνω και προχωράω. Πρακτικά με τα δεδομένα που υπάρχουν. Να προτείνω, όχι να πω, έχει δίκιο ο κ. Ναι. Χατζηχρήστου. Ναι, ναι. Όταν ο άρρωστος λέει κάνε μου μια βιοψία, δύσκολα θα πούμε, γιατί έχει δίκιο, το εξέφρασα λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο άρρωστος έχει, όταν θέλει και όταν επιλέγει, το θέλει, θα το αναγκαστικά θα πρέπει πάμε να γίνει. Γιάννη. Αναγκαστικά. Αν δεν έχουμε δεδομένα πάμε, για να σας... πούμε το αντίθετο. Θα σας φάμε πολύ βέβαια. Χρόνο, έχουμε πολλά περιστατικά και ενδιαφέροντα. Πάμε. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι άλλο όμως, εκτός από χειρουργική επέμβαση που θα έχουμε τότε την ιστολογική σίγουρα, δηλαδή άμα θα πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε active surveillance ή άμα ξέρω εγώ θέλουμε να κάνουμε κάποια ablative therapy, συνήθως θέλουμε μια ιστολογική επιβεβαίωση να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε. Βεβαίως υπάρχουν. Πόσοι από εμάς κάνετε βιοψίες νεφρού? Γιάννη. Εγώ κάνω. Κάνεις βιοψία νεφρού? Ναι, ναι. Τακτικά. Έχω μια ένσταση. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πρέπει να κάνω βιοψία νεφρού σε έναν ασθενή που θα βάλω σε παρακολούθηση. Και θέλω να μου το. Αν πέσει στο 1% των αθλητικών σωληναρίων και ο άρρωστος ένα χρόνο έχει full μεταστάσεις. Δεν θα σε καλύψει κανένα, τέλειο. 1%. Το λέω αυτό γιατί. 2%. Weak. 5%. Weak. Τα guidelines δεν είναι weak σαν σύσταση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανεπαρκή δεδομένα. Και δεύτερον, είναι ο Αντρέας έπεισε το πιο ακραίο σενάριο, τον όγκο αθρηστικό σωληναρίων. Εντάξει, δεν είναι και το πιο συχνό στον κόσμο. Αλλά στους regular ασθενείς, γιατί να κάνουμε βίωψη? Ποιο είναι το σκεπτικό της βίωψης? Αφού θα τον παρακολουθήσεις έτσι κι αλλιώς, τι θα αλλάξει? Εντάξει, συμφωνώ κι εγώ. Εγώ δεν κάνω τόσο συχνά βίωψης. Δεν στέλνω τόσο συχνά. Ανθρώπους. Σου λέω τώρα τι λέει τα guidelines. Και εγώ δεν θα έστελνα. Θα σου πω όμως γιατί έχει σημασία και η βιοψία σε active surveillance. Δύο λεπτά να σου πω. Καταρχάς, η βιοψία πρέπει να γίνεται από τα περιφερικά τμήματα του όγκου για να αποφεύγουν το κεντρικό τμήμα που μπορεί να έχει όγκο. Γίνεται με λεπτές βελόνες, coaxial technique για να μειώσουμε το seeding κτλ. FNA δεν χρειάζεται. Έχει μεγάλη ευαισθησιακή ειδικότητα, αλλά είναι μη διαγνωστική. 0 με 22%. 8% σε μια μετανάλυση. Κοντά δηλαδή ένα στους 10 κάνουμε τη βιοψία και δεν έχουν και αποτέλεσμα. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Τώρα, γιατί έχει σημασία, ειδικά είναι μη διαγνωστική περισσότερο και στο grade του νεφρού. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ποιος είναι ο τύπος, αλλά στο grade δεν στο λέει. Και γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε το grade? Δείτε εδώ, αυτό είναι το μέγεθος των όγκων. 1 μέχρι 7. Αυξάνει η πιθανότητα να είναι κακοήθεια, λογικό. Έτσι. Και αυξάνει η πιθανότητα να είναι high grade. Δείτε για μάζες 1 με 4 που είναι το συνηθισμένο, έτσι. 16% να έχουμε high grade. Γιατί είναι σημαντικό?
Γιατί για μάζες του ιδίου μεγέθους, όσο πιο μεγάλο είναι το grade, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα για μετάσταση. Να γιατί ίσως πρέπει να έχεις βιοψία. Αυτό είναι ο κύριος. Όταν πας να κάνεις active surveillance. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει όγκο 2,9 εκατοστά και είναι high grade, έχει 19%. Είναι άλλο να του λες ότι έχεις 1 και άλλο να του λες 19% για μετάσταση. Την ώρα που κάνεις active surveillance. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, γιατί αλλάζει λίγο ίσως και ο τρόπος της παρακολούθησης στον άρρωστό μας. Το πότε θα πάμε να τον παρακολουθήσουμε, θα το δείξουμε μετά. Εδώ λέει, prior to management, perform preoperative renal mass biopsies σε ασθενείς με unclear kidney lesions. Weak recommendation. Γι' αυτό και δεν κάνουμε τόσες βιοψίες, δεν κάνουμε βιοψίες σε όλες τις μάζες που βρίσκουμε, έτσι. Δεν είναι τόσο συχνό, δεν το ζητάμε. Τώρα, αν η μάζα αυτή ήταν κυστική, θα κάναμε βιοψία. Να ρωτήσω κάτι στο προηγούμενο, πριν ξεκινήσουμε την κυστική μάζα. Έχουμε ένα περιστατικό το οποίο έχει αυτή τη μάζα το 2,5 εκατοστά. Το οποίο είναι να πάει να κάνει βιοψία. Και θα μου πει ένας φίλος με επεμβατικός ακτινολόγος που κάνει RF ή κάνει κραιοθέραπη, θα μου πει, Παραγιώτη, αφού θα την κάνουμε τη βιοψία, γιατί να μην το κάψουμε κιόλας και να έχει και θεραπεία ο άνθρωπος. Συμφωνώ. Είναι άλλο όμως να πάρεις μια βιοψία νεφρού. Τη βιοψία θα την πάρει έτσι. Και άλλο να κάνεις κρυοθεραπεία σε έναν πρόσθιο όγκο, παραδείγματος χάρη. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Okay. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν δεν είναι όλοι. Συμφωνώ. Για αυτό που. Και μετά, εντάξει, άμα έχεις χειρουργήσει, ναι, και μετά από κρυοθεραπεία όγκο που υποτροπίασε, βράστα, ναι, χαράλαμε. Αλλά εντάξει, όταν θα τον στείλω να την κάνει τη βιοψία, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε να του κάνει και το θεραπευτικό κομμάτι. Θα μπορούσε να μην κάνει και τίποτα. Άμα δεν να μην κάνουν τη βιοψία, ναι, εντάξει. Άμα ήταν όγκο, θα σου λέγε θέλω να κάνω κάτι πιο επεμβατικό. Εν πάση περιπτώσει, οι κυστικές μάζες λοιπόν και χαμηλότερη διάγνωση μας βγάζουν, και αν είναι, δικαιολογούνται μόνο για τις κύστες Bosniak 4, οι οποίες πρέπει να τσιμπήσουμε συμπαγές σημείο. Και μιας και μιλάμε για Bosniak, εντάξει, αυτά τα δύο τα γνωρίζουμε και εμείς, βλέποντας μια ξωνική, αν και είναι δουλειά του ακτινολόγου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε και εμείς. Δηλαδή, διαφραγμάτια, χοντρά, προσλαμβάνουν, σχεγραφικό, έχουν πώς το λένε, συμπαγείς μάζες μέσα ίσως. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η Bosniak 2F, που είναι λεπτά με διαφραγμάτια, το οποίο σε κάποιο σημείο να είναι λίγο πιο πολλά και να μπορεί να προσλαμβάνει, να έχει κάποια πιο πιαχιά. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Ίσως η μαγνητική θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και γι' αυτό ειδικά σε Bosniak συστήνεται να κάνουμε μαγνητικές. Και δείτε του λόγου του αληθές, αυτή είναι μια μάζα η οποία μοιάζει με μια απλή κύστη και κάνεις τη μαγνητική σου και σου δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και βεβαίως είναι σημαντικό να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις κύστες, γιατί αυτές που είναι 3-4 έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καρκίνος και πρέπει να τους κάνουμε κάτι, αν και ενώ στις άλλες τις παρακολουθούμε, τις 2F, ή στις άλλες δεν κάνουμε τίποτα. Και βεβαίως στις 3 τώρα τελευταία υπάρχουν δεδομένα, αν και είναι weak, ότι πρέπει ίσως να μερικές από αυτές μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε, αφού η πιθανότητα να είναι καρκίνος είναι 50-50. Βεβαίως οι βιοψίες δεν είναι χωρίς επιπλοκές. Εντάξει, εμείς κάνουμε διαδερμικές, τσιμπάμε, βάζουμε νεφροστομίες, είμαστε λίγο πιο ξεψάρωτοι από τους νεφρολόγους, παραδείγματος χάρη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ενημερώνουμε τον άρρωστο, γιατί ο άρρωστος αλλεργική αντίδραση στη μετάγκριση δεν ήθελε να κάνει βιοψία. Έτσι, την αρνήθηκε. Και βέβαια προχώρησε στην αντιμετώπιση του. Θα είχε σημασία αν αυτή η μάζα έτσι, ήταν σε έναν ενήλικα. Άρα με πολλά προβλήματα. Άρα στις κυστικές μάζες, για να περάσουμε ένα μήνυμα, δεν κάνουμε βιοψία. Και η βιοψία του νεφρού γενικότερα, μάλλον έχει περιορισμένες ενδείξεις με βάση τις κλινικές οδηγίες που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Λοιπόν, τώρα πάμε στο θέμα της ηλικίας και της νοσηρότητας. Έχουμε 2,5 εκατοστά, 82 ετών. Θα του κάναμε τίποτα. Πόσοι από εσάς έναν 82χρονο με μια μικρή νεφρική μάζα που ενισχύεται ανομοιογενώς στην μαγνητική τομογραφία, στην αξονική τομογραφία, πόσοι από εσάς θα κάνατε μερική νεφρεκτομή? Κανείς. Ριζική νεφρεκτομή, πόσοι από εσάς θα κάνατε? Βιοψία του νεφρού, ένας συνάδελφος. Ενεργό παρακολούθηση, οι περισσότεροι. Περισσότεροι. Και αρέφη κρυοθεραπεία, ίσως ένας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ίσως έχετε δίκιο, γιατί σε έναν βαθμό ένας 80χρονος με μια μικρή μάζα, έτσι, 1-2 εκατοστά,
έχει 20% κίνδυνο να πεθάνει από κάτι άλλο και 2% να πεθάνει από τον καρκίνο του. Κατά συνέπεια, είναι μια λογική αντιμετώπιση. Τώρα, ο άρρωστος αυτός επέλεξε να κάνει κρυοθεραπεία. Εντάξει. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει και ενεργό παρακολούθηση. Παρόλο που το δίνει weak και εδώ. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις μερική νεφρεκτομή και στον οκτατζενέριαν. Υπάρχουν πολλά paper που λένε ότι δεν έχουν μεγαλύτερους κινδύνους από κάποιον. Αρκεί να είναι fit λίγο για το χειρουργείο. Τώρα, άλλη εναλλακτική εκτός από το να μην κάνουμε τίποτα που επιλέξατε πιο πολύ είναι η κρυοθεραπεία και το RF. Εντάξει, υπάρχει πολλή βιβλιογραφία. Ο συγκεκριμένος άρρωστος προτίμησε να κάνει μια. Υπάρχει παράθυρο, έτσι. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε εδώ, βεβαίως, όταν κάνουμε αυτοί που κάνουν τις διαδερμικές κυρίως, γιατί λαπαροσκοπικά δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όταν κάνεις διαδερμικές RF και διαδερμικές κράιο, πρέπει να προσέξεις τα γύρω όργανα, έτσι. Δηλαδή, γιατί προσέξτε, θα επεκταθεί, θα κάνεις μια κρυοθεραπεία και θα επεκταθεί η χιονόμπαλα και μπορεί να σου ακουμπήσει το έντερο. Πρέπει να έχεις δηλαδή ικανό παράθυρο και να είσαι σχετικά ασφαλής. Γιατί υπάρχουν επιπλοκές και με αυτά, έτσι. Αυτό είναι ένα περιστατικό που ήρθε στον κύριο Σκολαρίκο με νεφροεντερικό συρίγγιο. Μετά από RF σε μονόνεφρο. Αντρέα. Άγγιο VHL είχε χάσει τον νεφρό πολύ νωρίς, τον δεξιό της νεφρό, τον αριστερό νεφρό δύο φορές μερική νεφρεκτομή και έβγαλε έναν πρόστιο όγκο μικρό κάτω από τα 3 εκατοστά που είπαμε παρακολούθηση. Δεν μας πολύ εμπιστεύτηκε, νεαρή κοπέλα. Όταν έγινε αυτό το συρίγγιο 40 χρονών και προτάθηκε να κάνει RF από κάπου αλλού, έκανε το RF ένα μήνα μετά, άνουρη, συμπτική και τα ούρα βγαίνανε από το ορθό και έπρεπε να αντιμετωπιστεί μετά. Δύσκολη αντιμετώπιση. Είναι από τα πιο δύσκολα χειρουργία που έχουμε κάνει. Έγινε κολεκτομή, αποκατάσταση του συρίγγιου, δύσκολο, δύσκολο. Να μείνω ότι στις εναλλακτικές πέραν του χειρουργείου τα level of evidence είναι χαμηλά. Δηλαδή στους ηλικιωμένους που έχουν προβλήματα υγείας και μικρές μάζες, το να κάνεις active surveillance ή radio frequency cryoablation δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα. Παρόλο που φαίνεται εντάξει ότι έχουν λιγότερο morbidity, ογκολογικά έχουν βεβαίως μεγαλύτερες υποτροπές, αλλά τα paper που υπάρχουν δεν είναι πάρα πολύ δυνατά. Οπότε υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ δίπλα σε όλα αυτά. Ξαναγυρνάμε στον κύριο αυτόν με την αλλεργία στην μετάγγιση. Σε αυτή την τελικά αποφάσισε να κάνει. Βγάλαμε τον νεφρό, είναι ένα αλφα χρωμόφοβο. Κάναμε καλά. Και τι χάσαμε δηλαδή κάνοντας την νεφρεκτομή, ναι. Ήταν επιλογή του ασθενούς να κάνει νεφρεκτομή. Δηλαδή επέμενε ο ασθενής. Έγινε νεφρεκτομή. Τώρα αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Γιατί μου φαίνεται λίγο υπερβολικό σαν προσέγγιση σήμερα. Δεν συζητάμε και μάλιστα. Ποιος θα είναι ο λόγος και θα το συζητήσουμε. Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Είναι υπερβολικό. Και θα συζητήσουμε ποιος πιθανότατα σε αυτόν τον άρρωστο, ποιος ήταν ο λόγος που. Να σου πω, όλοι μπορούν να κάνουν μερική νεφρεκτομή. Όχι, εντάξει. Εσύ μπορείς να κάνεις. Νόμιζα ότι είναι δικό σου περιστατικό. Πιστεύεις. Δεν είναι δικό μου περιστατικό. Είναι δικό μας περιστατικό. Είναι δικό μας. Και πιστεύω ότι εσείς μπορείσατε, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλοι. Γιατί μπορείτε, θα μπορούσατε. Δεν τίθεται το θέμα αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αρκετά ενδοφυτικό, είναι ψηλά βέβαια. Αλλά εντάξει, είναι ένα περιστατικό που μπορεί να γίνει. Και μιλάμε ότι μάλλον δεν τον βοηθήσαμε τον άρρωστό μας. Έγινε ριζική νεφρεκτομή σε αυτόν τον άρρωστο. Έγινε ριζική. Παρόλο που δεν υπάρχει διαφορά στο cancer specific survival. Δεν υπάρχει διαφορές σε επιπλοκές. Εγώ εδώ τώρα δεν πολύ συμφωνώ. Θεωρώ ότι η μερική νεφρεκτομή είναι ένα πιο βαρύ χειρουργείο από τη ριζική νεφρεκτομή. Αλλά η μερική νεφρεκτομή, ειδικά σε νεότερους ασθενείς, προσφέρει καλύτερη ολική επιβίωση. Γιατί συγκρίνοντας τη ριζική νεφρεκτομή. Απλώς Γιάννη, να πούμε ότι. Συγγνώμη για τις επιπλοκές. Δηλαδή το μήνυμα είναι ότι στις μικρές νευρικές μάζες είναι ασφαλής η μερική νεφρεκτομή. Αυτό λέμε. Ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε επιπλοκές. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε επιπλοκές θα κάνουμε ριζική νεφρεκτομή. Ακριβώς το ανάποδο. Επειδή είναι μικρή η νεφρική μάζα, δεν όταν έχει μεγαλύτερη. Μικρή, 1-2 εκατοστά. 2,5 εκατοστά στο συγκεκριμένο. Είναι μια μεγάλη μερική. Δηλαδή είναι ασφαλής η μερική νεφρεκτομή. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν υπάρχουν διαφορές σε επιπλοκές. Σημαίνει ότι μάλλον αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αφού και στους νέους ανθρώπους θα δώσει καλύτερο overall survival, κυρίως για αυτά που θα πει ο Γιάννης, είναι η πρώτη επιλογή. Παρόλο που στον άρρωστο. Έκανε ριζική νεφρεκτομή. Ο συνάδελφος. Στο μικρόφωνο. Να ρωτήσω λίγο κάτι.
Ο ίδιος ασθενής δεν είναι που δεν ήθελε να κάνει τη βιοψία για το φόβο της αιμορραγίας και της μετάγγισης. Σωστά. Για τον ίδιο λόγο δεν ήθελα να κάνει την μερική. Σωστά, μικροφή, σωστά. Προφανώς, έτσι. Ναι. Μπορεί να ήταν και αυτό ένας λόγος. Εγώ όχι, δεν ήταν ένας από τους λόγους. Ναι. Βλέπετε λοιπόν τα cardiovascular events είναι διπλάσια σχεδόν όταν κάνεις ριζική και σε βάθος χρόνου, όχι άμεσα. Δηλαδή το αποτέλεσμα της ριζικής νεφρεκτομής έναντι της μερικής νεφρεκτομής το βλέπεις μετά από 5-10 χρόνια που ο άρρωστος πια μπορεί να έχει κάνει υπέρταση, μπορεί να έχει κάνει διαβήτη. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε σοβαρά τη μερική νεφρεκτομή, αλλά υπάρχουν λόγοι που μπορεί κάποιος να μην θέλει να κάνει μερική νεφρεκτομή ή να μην μπορεί να την κάνει. Καλημέρα και από μένα. Και θα μιλήσουμε ουσιαστικά για τις μικρές, για τις μάζες που έχουμε για μερική νεφρεκτομή. Το πρώτο μας περιστατικό είναι μια γυναίκα 70 χρονών με έναν όγκο στον κάτω πόλο του δεξιού νεφρού 3,4x4,2 και ο επόμενος ένας άντρας ο οποίος έχει δύο όγκους, έναν στο δεξί νεφρό 6 εκατοστά και έναν στο αριστερό 12 εκατοστά. Τελείως διαφορετικά τα δύο περιστατικά. Τι θα κάναμε σε αυτούς τους αρρώστους? Πάμε στο πρώτο περιστατικό, Μαρίνο. Ξαναδείξτε το λίγο, το πρώτο περιστατικό. 3,4x4 εκατοστά και πάμε και στο δεύτερο. Αμφωτερόπλευρες νεφρικές μάζες, μεγάλες, 6 εκατοστά στη μία, 12 εκατοστά στον εδώ η δυσκολία τους ποια είναι, Αντρέα, για μερική νεφρεκτομή, ποια πιστεύεις ότι είναι? Τεχνικά, αμέτρητες. Είναι εξωφυτικά. Καλά, το ένα είναι μεγάλο, δεν το συζητώ. Το αριστερά είναι περισσότερο εξωφυτικό, το άλλο δεν είναι τόσο εξωφυτικό. Για πάμε, Μαρίνο, στις ερωτήσεις, για να δούμε τι θα κάνουν. Στο πρώτο περιστατικό, ποιος θα έκανε μερική νεφρεκτομή? Αρκετοί συνάδελφοι. Πάντα προσπάθεια. Σωστό. Ριζική νεφρεκτομή κατευθείαν. Δεν θα πρότεινε κανένας κατευθείαν. Βιοψία νεφρού ενεργό, παρακολούθηση ή κρυοθεραπεία θα έκανε κανείς. Νέοι σχετικά άνθρωποι, να περάσουμε γρήγορα το μήνυμα, όχι. Στον δεύτερο, κάτσε λίγο, Μαρινό, πήγαινε πίσω. Στο δεύτερο περιστατικό, τι θα προτείνατε, αμφωτερόπλευρη όγκη? Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Κάτι πρέπει να κάνεις από αυτά, Αμερική. Οδυσσέα μου. Εάν θα παραταθεί στο νεφρό με μικρότερο κίνδυνο να το χάσεις, να γίνει προσπάθεια μερικής νεφρεκτομής και με την έκβαση του πρώτου χειρουργείου να αποφασιστεί το επόμενο. Μάλιστα. Αν ήταν επειδή έχεις δύο όγκους, εδώ πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μερική νεφρεκτομή, προσπάθεια μερική νεφρεκτομή σε ένα από δύο. Ποιο θα προτιμούσες πριν? Η θεραπεία του αρρώστου είναι, για τη ζωή του είναι η αμφωτερόπλευρη ριζική νεφρεκτομή. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό αν δεν προταθεί στον άρρωστο και δεν ξεκαθαριστεί ότι μάλλον είναι η καλύτερη λύση, μάλλον ότι είναι μια ριζική λύση και ίσως και σίγουρη, τότε μάλλον είμαστε λάθος. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Παρακαλώ, στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Έρχεται. Σε ποιο θα πήγαινες, Ανδρέα? Σε αυτό που τεχνικά στο δεύτερο περιστατικό με τους δύο όγκους. Τι άλλες εξετάσεις θα ζητούσατε για να ξεκινήσατε την επέμβαση? Η ερώτηση είναι τι άλλες διαγνωστικές εξετάσεις ή... Διαγνωστικές. Μάλιστα. Απεικονιστικές, να το πούμε. Ναι, αλλά με σκοπό να δούμε τι έχει ο άρρωστος ή σαν σταδιοποίηση. Όχι σταδιοποίηση, για τη βοήθεια του χειρουργείου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαρίνο, τι θα σκεφτόμασταν σε αυτόν τον άρρωστο? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Θα κάναμε κάτι άλλο, δηλαδή θα κάναμε σπινθυρογράφημα. Σίγουρα θα ήθελα να αξιολογήσεις την νεφρική λειτουργία του κάθε νεφρού. Από εκεί και πέρα, το κάθε πόσο της εκατό προσφέρει το κάθε νεφρό. Και θα θέλαμε και ένα συνολικό GFR του αρρώστου. Μάλιστα. Θα κάναμε αγκιογραφία. Αγκιογραφία δεν αυτή είναι η ερώτηση του συναδέλφου. Δεν έχει είτε καμία ψηφιακή, είτε... Δεν νομίζω ότι έχει ένδειξη να το κάνουμε. Δεν θα μας προσέφερε κάτι παραπάνω. Εγώ δεν θα έκανα. Άμα τυχόν κάνετε λαπαροσκοπικά δηλαδή, ή δεν θα θέλατε και προσπαθούσατε να διατηρήσετε το μισθό νεφρό από τον πιο μικρό όγκο, δεν θα θέλατε να δείτε μην τυχόν υπάρχει κάποιος κλάδος για να μπορείτε να πάτε προς τα εκεί να κλαμπάρετε για να μην υπάρχει αιμορραγία? Κάπως έτσι. Ναι, όχι, είναι πολύ λογικό, δεν είναι κάτι τέτοιο. Γιατί άμα δεν έχεις και μια αγκιογραφία, μπορεί να παχιάσεις ένα παράπλευρο αγκείο, να το χάσεις και να αρχίσει η αιμορραγία και να χαθείς μέσα στο πεδίο εκεί. Έχω άδικο? Όχι, άδικο δεν έχετε καθόλου. Απλώς, πόσοι από εσάς θα κάνατε για τη μερική νεφρεκτομή αγκιογραφία, για έναν μεγάλο όγκο?
Για ένα μικρό όγκο δεν θα κάνανε περισσότεροι. Δύο-τρεις συνάδελφοι. Κι όμως οι περισσότεροι δεν κάνουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε κι εμείς αυτό το περιστατικό κάναμε. Νομίζω πως ένα συστατικό για την απάντηση αυτής της ιστορίας είναι εάν έχει κανείς προοπτική να κάνει εκλεκτικό κλάμπινγκ της όλης της ιστορίας. Αν δεν έχει τέτοιου είδους προοπτική, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκέφτεται αγιογραφίες. Σωστά. Η αγιογραφία θα προσφέρει πράγματα για την ιστορία του εκλεκτικού κλάμπινγκ ή του non-κλάμπινγκ. Σωστά. Non-clumping, σωστό, είναι αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος. Το non-clumping το είπα σε γενικό τέτοιο, ναι, όχι ειδικά για το περιστατικό. Σωστό. Να πω κάτι. Ένα συστατικό της... Βεβαίως. Να πω πάλι κάτι εγώ. Βασικά, εγώ δεν κάνω τέτοια χειρουργία. Απλώς έτυχε, είχα περιστατικό, το οποίο άντρας 56 ετών, σιέ νεφρού πριν 15 χρόνια, ριζική νεφρεκτομή, και σε ένα τυχαίο έλεγχο, μετά, πέρσι έγινε συγκεκριμένα, άλλος όγκος, τον άλλο νεφρό που είχε μείνει, όχι εξωφυτικός, ήταν κάτι διάμεσο, μικρό στην ηλικία, ο χειρουργός, ο ουρολόγος που το ανέλαβε, έκανε αγκιογραφία και τελικά η αγκιογραφία έδειξε πάρα πολλά πράγματα για το χειρουργείο μέσα, για να σώσει και να μην έχει αιμορραγία. Από εκεί το κατάλαβα ότι τελικά ίσως είναι καλό να κάνουμε την αγκιογραφία, γιατί αυτός που θα το κάνει θα του δώσει πολλά στοιχεία. Ψηφιακή αφαιρετική, συγγνώμη. Δηλαδή σε MRI αγκιογραφία προφανώς εννοείται. Ναι. MRI αγκιογραφία. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι σαν ρουτίνα δεν συστήνεται. Σαν ρουτίνα. Απλώς επειδή είναι... Όταν είναι πραγματικά πολύ complex το περιστατικό, πιθανότητα να έχει ένδειξη. Προγράμμα, Μαρίνο μου. Ναι, βεβαίως, τελειώ. Εγώ θέλω να διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο πίσω. Είπες πριν ότι στο περιστατικό αυτό, Αντρέα, για σένα λέω, ότι πιστεύεις ότι η σωστή αντιμετώπιση θα ήταν αμφωτερόπλευρη ριζική νεφρεκτομή. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μία από τις επιλογές είναι η αμφωτερόπλευρη μερική νεφρεκτομή, όχι η σωστότερη. Όχι μερική, ριζική. Οι ριζικές. Η αμφωτερόπλευρη ριζική. Ωραία, θα πρέπει να συζητηθεί με τον άρρωστό μας. Το λέω αυτό γιατί προφανώς πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τα ποσοστά πενταετούς και δεκαετούς επιβίωσης των ασθενών που είναι σε αιμοκάθαρση. Σωστά. Τραγικά, σωστά. Ειδικά άνω των 65 και αυτός είναι 70. Άρα, ο άνθρωπος αυτός, αν μπει στην αιμοκάθαρση, οι προοπτικές του να ζήσει για πάνω από δεκαετία δεν είναι πολλές. Εδώ όμως έχω το εξής. Έχει στη δεξιά μεριά έναν όγκο 6,6 εκατοστά. Ξεχάσουμε για λίγο τον αριστερό. Σε αυτόν τον όγκο, αν σου ερχόταν μόνο αυτός ο όγκος, δεν θα επιχειρούσε να κάνει μερική νεφρεκτομή με 6,6 εκατοστά. Ναι, ναι. Έχει όριο τα 4. Αν είχε φυσιολογικό το άλλο νεφρό. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπαίνει στον πειρασμό. 70 ετών. Εγώ μπαίνω στον πειρασμό γενικώ του όγκου. Το περιστατικό δεν σας το δίνουμε ολόκληρο, γιατί δεν ήταν ο στόχος να συζητήσουμε για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ο δεξιός νεφρός έχει άλλους τρεις μικρούς όγκους. Θα δείξουμε τι ακριβώς βγήκαν αυτοί. Απλώς δεν ήταν ο στόχος το να συζητήσουμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν ο στόχος να προχωρήσουμε λίγο για τη μερική νεφρεκτομή, Στέλιο. Οπότε θα συζητήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Πάμε. Λοιπόν, και ουσιαστικά για να αξιολογήσουμε τον κάθε όγκο και για να μιλάμε και να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, αυτό που θα πρέπει να μην ξεχνάμε για κάθε όγκο είναι τα νεφρομετρικά σκορ με τα κυριότερα, το Renal, το Padua και το C-Index, τα οποία αξιολογούν πραγματικά το μέγεθος του όγκου, την εξωφυτικότητα ή την ενδοφυτικότητα. Να ρωτήσω στη μερική νεφρεκτομή, Μαρίνο, κάνει την ερώτηση που έχουμε πει. Δηλαδή, πόσοι από εσάς θα χρησιμοποιείτε τα νεφρομετρικά σκορ πριν τη μερική νεφρεκτομή στην καθημερινή σας βάση? Δηλαδή, κάθεστε και κάνετε το σκορ, αυτό εννοεί. Το ότι κοιτάμε το αυτό και λέμε, α, είναι εξωφυτικό, φτάνει εκεί, είναι μεγάλο, είναι πώς από πάνω. Όσοι γνωρίζουνε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, φανταζόμαστε. Τα έχουν δει, τα έχουν ακούσει, φαντάζομαι, πιο πολύ. Αλλά καθημερινά πόσο τα χρησιμοποιείτε? Ξέρω, ο κύριος Μητρόπουλος, τα χρησιμοποιείτε στο Λαϊκό, ναι. Ή όχι? Καθαρά ειλικρινής για αυτό το πράγμα. Τους εξαναγκάζω να τα παρουσιάζουν στην παρουσίαση των περιστατικών, αλλά στην πραγματικότητα η επιμονή ποιο είναι? Να δουν τις εικόνες πριν. Νομίζω πως... Σωστά. Πέρα από το ακαδημαϊκό, σωστά, ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας, γιατί έχουμε ένα περιστατικό. Το να έχεις τα scores, ουσιαστικά το μοναδικό πράγμα το οποίο βοηθάει είναι στην κουβέντα με τον άρρωστο, εάν θα έχει επιπλοκή από την προσπάθεια, αν κάνεις μερική νεφρεκτομή. Αυτή είναι η ουσία.
και τίποτε άλλο. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Συμφωνώ 100%. Από εκεί και μετά, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία στην εκπαίδευση είναι με βάση την ιστορία του σκορ, όποιου χρησιμοποιηθεί, είναι να μάθει ο άλλος να βλέπει την εικόνα και να κρίνει και να δει την ικανότητά του να προχωρήσει μετά σε αυτή την ιστορία. Και τίποτα άλλο, κατά τη γνώμη μου. Κύριε Μητρόπουλε, είμαστε μερικώς τουλάχιστον μέσα στο μυαλό σας. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο περιστατικό μετά, στο οποίο θα αναδείξουμε την σημασία του να βλέπετε μόνοι σας καλά τις αξιονικές και τις μαγνητικές των αρρώστων. Μόνοι σας. Να μην βασίζεστε ακόμα και στον ακτινολόγο, γιατί μπορεί να βρεθούμε προεκπλήξεως. Πάμε, Μαρίνο. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει για τα νεφρομετρικά σκορ είναι πραγματικά, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος, να περιγράψουμε τους όγκους, να προδικάσουμε τις επιπλοκές ενδεχομένως από το χειρουργείο της μερικής νεφρεκτομής, να βάλουμε το θεραπευτικό μας πλάνο, να συμβουλέψουμε και να ενημερώσουμε τον άρρωστο, αλλά και για να μπορούμε μεταξύ μας να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα από κάθε μερική νεφρεκτομή ή τα ablation του νεφρού. Η μερική νεφρεκτομή για τους σταφένα όγκους έχει τα ίδια ογκολογικά αποτελέσματα με τη ριζική. Και ουσιαστικά ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι αν σε αυτούς τους αρρώστους χρειάζεται να κάνουμε επινεφριδεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. Πόσοι θα κάναμε σε μεμορτή. Και πότε θα κάνεις λεμφαδενικό καθαρισμό. Και πότε. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για την εντοπισμένη νόσο τώρα. Ας δώσουμε τρία κλινικά σενάρια. Πρώτα, ένα εντοπισμένο μικρό όγκο που πάμε να κάνουμε μερική ριζική νεφρεκτομή. Απεικονιστικά, τίποτα. Θα κάναμε λεμφαδενικό καθαρισμό, ναι ή όχι. Όχι. Οι περισσότεροι λένε όχι. Δεύτερο κλινικό σενάριο. Έχουμε έναν άρρωστο που θα πάμε να του κάνουμε μια ριζική νεφρεκτομή. Κακός όγκος. Για κάποιο λόγο κάναμε βιοψία. High grade, που θεωρητικά έχει κλινικά πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει θετική λεμφαδενική νόσο. Δεύτερο σενάριο. Αλλά δεν την απεικονίζουμε. Θα κάναμε λεμφαδενικό καθαρισμό. Χωρίς να έχει κλινικά εμφανής λεμφαδένες, αυτό εννοεί. Στην απεικόνιση. Πιάνια. Όχι. Συμφωνούμε. Τρίτο σενάριο. Έχουμε έναν όγκο ο οποίος έχει ένα διογκωμένο λεμφαδένα 2 εκατοστά. Θα κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό. Θα αφαιρέσουμε μόνο το λεμφαδένα. Καθαρά για σταδιοποίηση θα γίνει αυτό, γιατί στην επιβίωση έχει δείξει ότι δεν προσφέρει. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι από. Πολύ ωραία. Mm. Πολύ ωραία. Πάμε, Μαρίνο, για να τελειώσουμε αυτό το. Γιατί συμφωνούμε επομένως και στις τρεις απαντήσεις. Πιο κάτω είστε. Άσχετα λοιπόν με την εντόπιση του όγκου, είτε είναι στον άνω πόλο είτε στον κάτω πόλο, για το επινεφρίδιο, δεν χρειάζεται να κάνουμε επινεφριδεκτομή. Ο μόνος ίσως προγνωστικός παράγοντας θα πρέπει να φέρετε το επινεφρίδιο μόνο σε ενδείξεις όταν αυτό διηθείτε. Και η μόνη ένδειξη ουσιαστικά και για την επινεφρίδιο είναι το μέγεθος του όγκου. Και για το λεμφαδενικό καθαρισμό δεν υπάρχει κανένα όφελος στην επιβίωση. Σε ένα συγκεκριμένο αριθμό αρρώστων οι οποίοι μπορεί να είναι μεγαλύτερου κινδύνου με ειδικά μεγαλύτερη διάμετρο του όγκου, ίσως συστήνεται από τα guidelines, αλλά και αυτό το level of evidence είναι weak. Ουσιαστικά ό,τι πιάνουμε βγάζουμε. Λοιπόν, και όσον αφορά την προσπέλασή μας, υπάρχουν διαφορές είτε το κάνουμε για το χειρουργείο, για τα χειρουργεία, είτε ρομποτικά. Τι πιστεύετε, Στανάρη, ποιος πιστεύει ότι το ρομποτικό χειρουργείο ή το λαπαροσκοπικό χειρουργείο είναι καλύτερο από το ανοιχτό χειρουργείο? Το καλύτερο βέβαια είναι λίγο πολύ γενικό. Μπράβο, αυτή είναι η ερώτηση. Σε τι καλύτερο. Ογκολογικά. Υπάρχουν διαφορές. Ποιοι πιστεύετε ότι υπάρχουν διαφορές ογκολογικά? Δεν θα μπορούσαν και δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές ογκολογικά. Θα ήταν ανόητο η προσπέλαση να καθορίζει το ογκολογικό αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε χειρουργείο κάνουμε. Μαρίνο, πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, και φαίνεται τώρα συγκρίνοντας τη λαπαροσκοπική με την ανοιχτή, η λαπαροσκοπική σίγουρα έχει μεγαλύτερο χρόνο ισχυμίας, μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο, μικρότερη όμως απώλεια αίματος και μικρότερη νοσηλεία. Όσο αναφορά τη ρομποτική, φαίνεται η ρομποτική να υπερέχει της ανοιχτής σε απώλεια αίματος και ημέρες νοσηλείας, ταχύτερη ανάρρωση των αρρώστων. Και σε αυτή τη μετανάλυση της ρομποτικής με τη λαπαροσκοπική, χαμηλότερα ποσοστά μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο, μικρότερο ποσοστό των ανδρώστρων που μετατράπηκαν σε ριζική νεφρεκτομή, καλύτερο GFR, χαμηλότερος χρόνος ισχυμίας και μικρότερη απώλεια αίματος.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο συγκρίνει τα θετικά χειρουργικά όρια μεταξύ της ανοιχτής, της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής, και φαίνεται ότι η λαπαροσκοπική και η ρομποτική έχουν υψηλότερα ποσοστά θετικών χειρουργικών ορέων ακόμα και για τάφ 1 αλφα όγκους, αλλά δεν ξέρουμε βέβαια αυτό αν μετατράπεται μακροπρόθεσμα, αν επηρεάζει το ογκολογικό τους αποτέλεσμα. Δηλαδή το περίεργο είναι, για να πούμε, ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες λένε ότι για τα θετικά εγχειρητικά όρια, ακόμα και η καινούργια τεχνολογία και για μικρούς όγκους, μπορεί να μην μας δίνει τόσο καλά αποτελέσματα. Αυτό έχει να κάνει με την τεχνολογία, πιστεύετε? Δεν θα σταθούμε πάρα πολύ στο κομμάτι της τεχνολογίας. Αλλά, Στέλιο. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με την αίσθηση που έχει στο ανοιχτό και στο λαπαροσκοπικό ρομποτικό. Νομίζω ότι στο λαπαροσκοπικό ρομποτικό φοβάσαι να κόψεις πολύ νεφρό. Στο ανοιχτό δεν φοβάσαι να κόψεις καθόλου. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι περιορισμός της αίσθησης που έχει ο χειρουργός. Άρα, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιαννακόπουλο, δεν είναι θέμα τεχνολογίας. Είναι θέμα γιατρού και περιστατικού βέβαια. Σίγουρα το να κάνεις ένα minimal invasive, μια μερική νεφρεκτομή λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, όταν γίνει καλά, έχει μικρότερη νοσηρότητα, παιδιά, από ό,τι έχει, πώς το λένε, το ανοιχτό χειρουργείο για τον άρρωστο. Τουλάχιστον αυτή. Αλλά είναι να τονίσουμε κάτι, ότι αν κάποιος δεν μπορεί για τον α ή β λόγο να το κάνει λαπαροσκοπικά, τη μερική νεφρεκτομή, καλύτερα να την κάνει ανοιχτά παρά να πάει να του κάνει λαπαροσκοπική νεφρεκτομή. Σωστό. Το gold standard ακόμα της μερικής νεφρεκτομής θεωρείται η ανοιχτή χειρουργική. Και βέβαια, θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαργαράκη, ίσως να είμαστε πολύ ειλικρινείς με τους αρρώστους μας. Εγώ ξέρω καλύτερα να κάνω αυτό. Δεν είναι κακό, δεν είναι λάθος. Προχωράμε, Μαρίνο. Και έτσι φαίνεται και από τα guidelines ότι τα βραχυπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα είναι ίδια είτε για λαπαροσκοπική είτε για ανοιχτή ριζική νεφρεκτομή. Η μερική νεφρεκτομή μπορεί να γίνει είτε, όπως είπαμε, ανοιχτά λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αναλόγως με την εμπειρία του χειρουργού και, και τα skills του. Και φαίνεται η μερική νεφρεκτομή γενικά, είναι λογικό ότι έχει περισσότερα θετικά χειρουργικά όρια. Τώρα, κάναμε μερική νεφρεκτομή δεξιά σε αυτό το περιστατικό και έβγαλε ένα θυλώδες νεφροκυταρικό καρκίνωμα τύπου 1, με μέγιστη διάμετρο 4,5 εκατοστά και αρνητικά χειρουργικά όρια. Και στον άλλον άρρωστο κάναμε μερική νεφρεκτομή αριστερά και δεξιά και βγήκε 12 εκατοστά αριστερά grade 3 και 6 εκατοστά δεξιά grade 2 και αρνητικά χειρουργικά όρια. Διαυγοκυταρικό καρκίνος. Ποιες είναι η επιβίωση του καθέστενους? Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έχει σημασία αν κάναμε σε ένα χρόνο την μερική νεφρεκτομή δεξιά και αριστερά ή σε δύο χρόνους? Δηλαδή, αν κάναμε. Τα χειρουργεία γίνανε σε δύο χρόνους. Ταυτόχρονα μερικές νεφρεκτομές. Για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να κάνεις? Ρωτάω. Όχι, όχι. Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί είναι. Ναι, όχι. Προσπαθούμε, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα επηρεαστεί, δηλαδή κυρίως η νεφρική λειτουργία, αλλά και, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και οι επιπλοκές του αρρώστου. Γιατί είναι και χρονοβόρα και επικίνδυνα χειρουργία. Θα έχεις ισχυμία, όπως και να έχει, όταν κάνεις ισχυμία στο ένα, το άλλο λειτουργεί κάπως. Περιμένεις να αναρρώσει το άλλο που έχεις κάνει τη μερική και μετά πας και στο άλλο, να κάνεις τη δεύτερη σου. Δηλαδή, πιο κάτω θα συζητήσουμε ένα περιστατικό που πρέπει, όπως είπα, να δούμε, να διαβάζουμε μόνοι μας λίγο τις απεικονίσεις, που και αυτό αφορά bilateral, οπότε θα μείνουμε λίγο παραπάνω. Εγώ να ρωτήσω, ποια θεωρούμε ότι είναι η επιβίωση σε ένα θυλώδες αδενοκαρκίνωμα? Καταρχήν, το θυλώδες έχει καλύτερη πρόγνωση ή χειρότερη πρόγνωση από το διαυγοκυταρικό? Τι πιστεύουμε? Πόσοι πιστεύετε ότι έχει καλύτερη πρόγνωση? Ένας. Πόσοι πιστεύετε ότι έχει χειρότερη πρόγνωση? Τύπου 1. Νομίζω το γράφουμε στο προηγούμενο ότι ήταν τύπου 1. Στην προηγούμενη slide. Γιατί είναι σωστή η ερώτηση. Τύπου 1. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε, Μαρίνο, να μας πεις ποιες είναι οι επιβιώσεις των αρρώστων αυτών. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που μετράει είναι το στάδιο της νόσου. Οι ταφ2 όγκοι έχουν 2,7 φορές χειρότερη επιβίωση από ότι στα ταφ1. Παίζει ρόλο ο ιστολογικός τύπος. Τα διαυγοκυταρικά είναι μεγαλύτερη πιθανότητά τους να είναι σε πιο προχωρημένη νόσο από ότι τα θυλώδη. 28% ταφ3 μέχρι ταφ4 στην πρωτοεμφάνιση των όγκων.
Και όπως φαίνεται και από την πενταετή και δεκαετή επιβίωση, καλύτερη επιβίωση για τα θηλώδη, 91% σε σχέση με 71 και 86 με 62. Θέλουν παρακολούθηση αυτοί οι άρρωστοι μετέπειτα. Όταν λοιπόν έχουμε μια νεφρική μάζα που είναι 4 εκατοστά, την αφαιρέσαμε και έχει ένα ποσοστό 90% στην, 97% στην πενταετία, 90% στην δεκαετία, χρειάζονται παρακολούθηση αυτοί οι άρρωστοι και γιατί. Γιατί να χρειάζεται παρακολούθηση. Πάμε, Μαρίνο, πάμε. Προφανώς χρειάζεται παρακολούθηση. Πάμε, ναι, πες μας χρειάζονται το γιατί. Και η παρακολούθηση έχει σχέση να κάνει πρώτον για να βρούμε γρήγορα μία τοπική υποτροπή ή μεταστατική νόσο, όταν ακόμα οι ασθενείς μας είναι θεωρητικά χειρουργικά θεραπεύσιμοι. Έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, σίγουρα όγκη μεγαλύτερη μετά τη μερική νεφρεκτομή, να κάνουν υποτροπή. Και φαίνεται βέβαια ότι όσοι άρρωστοι τελικά παρακολουθούνται έχουν καλύτερη συνολική επιβίωση από αυτούς που δεν παρακολουθούνται. Γιατί αυτό τελικά είναι που μας ενδιαφέρει, η συνολική επιβίωση των αρρώστων μας. Και πώς πρέπει να τους παρακολουθούμε αυτούς τους αρρώστους. Πάμε λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια, Μαρίνο. Παρόλο που το recommendation είναι πολύ strong, δηλαδή οι ευρωπαϊκές οδηγίες λένε ότι πρέπει να τους παρακολουθούμε τους αρρώστους, βασίζεται σε μελέτες και level of evidence, οι οποίες είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Θα ήταν ethical να κάνουμε υψηλού επίπεδου, κύριε Μητρόπουλε, μελέτες για να παρακολουθήσουμε έναν καρκινοπαθή, αν πρέπει ή όχι να τον παρακολουθήσουμε? Φυσικά και όχι. Δεν είναι. Επομένως, δεν χρειάζεται. Αυτή η ιστορία στον 21ο αιώνα, τουλάχιστον στην ελεύθερη Ευρώπη. Έτσι. Η ερώτηση λοιπόν ήταν provocative, να το πούμε έτσι, γιατί στην ουσία δεν χρειάζεται να κάνουμε υψηλού επίπεδου προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες. Δεν χρειάζεται να κάνετε μελέτη αν χρειάζεται να φορέσετε αλεξίπτωτο ή όχι πέφτοντας. Έτσι τελείωσε για αυτό το πράγμα. Εκείνο που χρειάζεται η μελέτη είναι να μας δείξετε τη δικιά σας δημοσίευση και να κριτικάρετε τον εαυτό σας για αυτά που έχετε γράψει, για τον τρόπο παρακολούθησης, εκείνο το review που έχετε δημοσιεύσει. Ίσως το πιο καλό που υπάρχει βέβαια στη βιβλιογραφία, για τη συχνότητα. Και εκείνο, ναι. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και είναι ουσιαστική η κουβέντα, είναι εάν θα δομήσουμε θεραπευτικό πρωτόκολλο που να λέει ότι περιορίζουμε τις απεικονίσεις, διότι αν μιλήσετε με τον ογκολόγο θα σας πει κάθε τρεις μήνες αξονική εγκεφάλου, θώρακος, άνω κάτω κοιλίας και του νυχιού του μεγάλου ποδιού δεξιά, έτσι, επειδή ο όγκος ήταν αριστερά, κάτι έτσι, τέτοιου είδους πράγματα. Εκεί είναι η όλη ιστορία που χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις. Δεν έχουμε βάλει αυτό το review, έχουμε βάλει για χάρη της οικονομίας του χρόνου η αμέσως επόμενη διαφάνεια, το πώς θα παρακολουθεί. Κύριε Λευζάτο. Μια ερώτηση. Υπάρχει μελέτη, Αντρέα, ασθενείς που έκαναν μερική νεφρεκτομή και είχαν θετικό χειρουργικό όριο? Έχουμε το επόμενο περιστατικό. Έχουμε περιστατικά αρκετά. Προχωράμε. Λοιπόν, και η παρακολούθηση σίγουρα έχει να κάνει με το τι κίνδυνο έχει αυτός ο άρρωστος, είτε είναι low είτε είναι intermediate, σύμφωνα με μια σταδιοποίηση του California Los Angeles, και γίνεται είτε με υπερηχογράφημα και αξονική εναλλάξ, αν είναι low risk, είτε με αξονική. Βέβαια και όλα αυτά είναι on expert opinion based. Λοιπόν, προχωράμε με ένα άλλο περιστατικό. 55 χρόνων άρρωστος, ο οποίος από το ιστορικό του έχει μία νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων, τεκμηριωμένη από το 2006 με βιοψία. Έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και ένα GFR στο 67. Και ήρθε σε εμάς έχοντας κάνει μία μερική νεφρεκτομή δεξιά, τον 5ο του 18, με ιστολογικό τύπο πίταφενα-α, θυλώδες καρκίνωμα τύπου 1. Προχώρησα τα λίγο πιο γρήγορα. Αυτή είναι και η ιστολογική του, ένας όγκος 3,7 εκατοστά, και είχε εξαιρεθεί κι άλλος ένας όγκος 1,7 κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Βλέπουμε την προεγχειρητική του μαγνητική τομογραφία, τον 5ο του 18, που περιγράφει ένα μόρφωμα στο δεξιό νεφρό διαμέτρου 2,7, θα σας δείξω και τις εικόνες, και στον αριστερό νεφρό το συγκεκριμένο μόρφωμα που βγήκε 3,4 εκατοστά. Στον άνω πόλο, στη μεσόντα του φλεού, αναδεικνύεται ένα ομοιογενές μόρφωμα 3,4. Λοιπόν, και αυτή είναι η μαγνητική για την οποία μιλάμε. Παρατηρήστε τη λίγο, είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, να βλέπουμε και από μόνοι μας τις
Εξήγησέ το. Να τις μελετάμε. Ναι, εντάξει, τώρα απλώς αδύνατο. Έχουμε μισή ώρα και έχουμε ακόμα πολλά περιστατικά να σας δείξουμε. Εδώ θα φανούν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα, ο στόχος είναι, δεν μπορούμε τώρα με ένα κλιπάκι. Αυτός είναι ένας όγκος στο αριστερό νεφρό, μία απλή κίστη στο αριστερό νεφρό, ένα άλλο μόρφωμα στο δεξί νεφρό. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η πρώην χειρητική πριν ο άρρωστος έρθει να μας δει, πριν κάνει την μερική νεφρεκτομή αριστερά. Αυτή, λοιπόν, ξαναπαίξει αυτό το κλιπ, έκανε λοιπόν μετά από αυτήν την απεικόνηση, έκανε μερική νεφρεκτομή αριστερά ο άρρωστος, βγήκε ένα μόρφωμα περίπου στα 3 εκατοστά θυλώδες, αδενοκαρκίνωμα, ο χειρουργός του βρήκε δίπλα ένα δορυφόρο, το έβγαλε και αυτό, θυλώδες αδενοκαρκίνωμα, θεωρήθηκε ότι έχουν γίνει όλα πολύ καλά, στο εξάμηνο έκανε καινούρια απεικόνηση, αν δεν κάνω λάθος, στο εξάμηνο νομίζω, Μαρίνο, και ναι. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η απεικόνηση, η προεγχειρητική. Άρα έβγαλε δύο όγκους, ενώ από είχε τρία. Την αριστερή πλευρά. Ο άρρωστος έχει πολύ περισσότερα, αν το παίξουμε. Ξαναπαίξει το λίγο, Μαρίνο. Έχει κι άλλα. Ναι, ναι, έχει κι άλλα. Αυτή είναι η προεγχειρητική του. Σας πληροφορώ ότι ο ακτινολόγος στην προεγχειρητική περιέγραφε έναν όγκο αριστερά στο νεφρό. Έναν όγκο. Δύο. Έναν όγκο. Ο ακτινολόγος που έβαζε τη γνωμάτευση, γιατί υπάρχουν όλα, έναν όγκο αριστερά. Τρία. Και λέω, φέρτε να δούμε. Αυτό είπα. Φέρτε να δούμε το CD πριν χειρουργηθείτε. Αξιστικό. Προχωράμε, Μαρίνο. Επομένως, έχει αμφωτερόπλευρους όγκους πολλαπλούς. Προεγχειρητικά. Και στο follow-up πάει και κάνει ουσιαστικά μία αξιολογική. Αυτό που μου είπε ο άρρωστος είναι αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Ο άρρωστος είπε, δεν είδε κανένας το CD μου. Διαβάστηκε μόνο το πόρισμα της μαγνητικής. Προχωρά, Μαρίνο. Τρέξτε το λίγο. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η αξονική τομογραφία, λοιπόν, μετεγχειρητικά, η οποία ξαναπεριγράφει τον όγκο του αριστερού νεφρού και του λένε πολύ απλά του άρρωστου ότι δεν σου βγάλανε τον όγκο από το... Ακριβώς, με αυτό το πανικό ο άρρωστος ήρθε να μας δει ότι δεν βγήκε ο όγκος που μου βγάλανε. Λέω, παιδιά, αφού έχετε ιστολογική εξέταση, ότι έχει βγει. Τι λέτε τώρα, δεν έχει βγει, δεν μπορεί, φέρτε μου το CD να το δω. Αυτό, έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Προχώρα, Μαρίνο μου. Και αυτή είναι λοιπόν η αξονική, η μετεγχειρητική τον Ιούλιο, που φαίνεται πάλι όγκο στο αριστερό νεφρό, στον άνω πόλο, αυτή η κίστη στο δεξί νεφρό, μετεγχειρητικές αλλοιώσεις στον κάτω πόλο και το μόρφωμα στο δεξί νεφρό. Λοιπόν, κάνει και ένα μαγνήτη. Για το μόρφωμα του δεξιού νεφρού, ο άρρωστος το άκουσε από τον ουρολόγο που πήγε και τον είδε, δηλαδή από εμάς όταν ήρθε και του είπαμε. Δεν περιγραφόταν στην αξονική, στην μαγνητική τομογραφία. Και σοκαρίστηκε, όπως καταλαβαίνετε. Προχωράμε. Λοιπόν, κάνει και μια μαγνητική. Προχωράμε, Μαρίνο. Παίξτε τα λίγο, ναι, δεν έχει σημασία τώρα να πούμε. Να τρέξουμε λίγο, γιατί έχουν ενδιαφέρον και τα υπόλοιπα περιστατικά. Άρα είχε αφαιρεθεί ο κάτω αριστερός όγκος. Είχε αφαιρεθεί πολύ καλά, λειτουργούσε πολύ καλά ο νεφρός, αλλά είχε ευρήματα και από τον δεξιό και από τον αριστερό ακόμα. Πάμε, Μαρίνο, τρέξτε το λίγο. Τρέξτε τα slide. Λοιπόν, είχε κάνει και ένα PET που του είχαν πει να κάνει έτσι και αλλιώς. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Το οποίο περιγράφει στον κάτω πόλο πρόσληψη SU Max 13, δεξιά, στο δεξί νεφρό, και 4,9 στον άνω πόλο με SU Max 4. Τι θα κάναμε σε αυτόν τον άρρωστο? Τρέξτε. Λοιπόν, εμείς του κάναμε βιοψία του κάτω πόλου, το οποίο έβγαλε δεξιά και αυτό θυλώδες νεφροκυταρικό καρκίνωμα. Ο λόγος που προτείναμε τη βιοψία, Μαρίνο μου, ήταν γιατί ξέραμε, είχαμε στα χέρια μας ένα θυλώδες, ήταν προφανές ότι και τα υπόλοιπα μάλλον μιλάμε για κάτι που είναι παρεμφερές, αλλά ξέρετε, όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Η αλήθεια είναι ότι με τον άρρωστο έπρεπε να τον έχουμε επί των τύπων των ύλων στο τι θα του κάνουμε. Και γι' αυτό προτάθηκαν οι βιοψίες και από τον έναν και από τον άλλον. Μάλλον δεν χρειαζόντουσαν. Προχωράμε, Μαρίνο. Λοιπόν, και από το αριστερό έβγαλε όγκο. Κάναμε και ένα προεγχειρητικό σπληθυρογράφημα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Και έγινε μερική νεφρεκτομή δεξιά, όπου αφαιρέθηκε 3,2 εκατοστά όγκος, 1,3 και 1,3 νεόπλασμα με διάμετρο 1. Αυτή είναι η νεφρική του λειτουργία μετεγχειρητικά, η οποία δεν επηρεάστηκε. Ξανά καινούριο σπληθυρογράφημα με λίγο επηρεασμένη τη λειτουργία του δεξιού νεφρού. Κάναμε μερική νεφρεκτομή και αριστερά
και έβγαλε και τον άλλον όγκο από τον άνω πόλο του νεφρού, το οποίο ήταν και αυτό θηλώδες καρκίνωμα. Το επόμενο βήμα σε αυτόν τον άρρωστο. Ξεκινήσαμε δηλαδή από τη δεξιά μερική νεφρεκτομή που ήταν απείραχτος ο νεφρός και πήγαμε στον αριστερό νεφρό ξανά που ήταν ήδη χειρουργημένος. Το GFR του αρρώστου, προχτεσινή παρακολούθηση, είναι 67 ml. Αλλά έχουμε πολλαπλά θηλώδη. Ναι, λέγε. Ερώτηση, δεν μας είπατε καθόλου την τεχνική σας. Ήταν ας πούμε off-clamp δεξιά. Η δεξιά όχι, κανονικά ήταν clamp. Και, τα δύο, και οι δύο μερικές νεφρεκτομές που γίνανε από εμάς, ο ένας ήταν, ο αριστερός ήταν 5,5 εκατοστά όγκος και λίγο ενδοφυτικός, ο δεξιός ήταν μικρότερος και τα δύο ήταν on-clamp. Ανοιχτές νεφρεκτομές, μερικές. Ανοιχτές μερικές νεφρεκτομές. Δεν θα μπορούσε να γίνει off-clamp δεξιά. Μας δικαίωσε, θα μπορούσε, Στέλιο μου, μας δικαίωσε το αποτέλεσμα, για να τρέξει, το κάνω για οικονομία χρόνου, το αποτέλεσμα και οι δύο νεφροί του με προχτεσινή παρακολούθηση λειτουργούν εξαιρετικά. Ο άρρωστος αυτός έχει χρόνια σπερματονεφρίτιδα από το ιστορικό του. Γι' αυτό τα λέω. Ναι. Παρ' όλα αυτά έχει ένα καλό GFR αυτή τη στιγμή στο 67 που μας δικαιώνει. Προχωράμε λίγο. Λοιπόν, πρόκειται προφανώς για κληρονομικούς καρκίνους του νεφρού. 5 με 8% είναι κληρονομικοί. Έχουν να κάνει σχέση με το ιστορικό, με το οικογενειακό ιστορικό, την ηλικία εμφάνισης καθώς και την παρουσία άλλων αλλοιώσεων. Συνήθως η μέση ηλικία εμφάνισης είναι 37 χρόνια. Και ο θηλώδης τύπου 1 με ποιο από αυτά τα σύνδρομα, το VHL, το Bertholdt-Jute, το papillary RCC ή την κληρονομική ηλιοδερμάτωση. Πες μας, Μαρίνο. Συσχετίζεται με το papillary, με το papillary renal cancer carcinoma. Κάναμε γονιδιακό έλεγχο MET, ο οποίος ήταν θετικός για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Και στο follow-up αυτού του αρρώστου, αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει για αυτούς τους αρρώστους είναι ότι θα χρειαστούν επαναλαμβανόμενα χειρουργία. Συνήθως παρακολουθούμε τους όγκους μέχρι να φτάσουν στα 3 εκατοστά σε διάμετρο και έχει σχέση βέβαια να κάνει με το πόσο μεγαλώνουν αυτοί οι όγκοι, το μέγεθός τους και την εντόπισή τους. Λοιπόν, και να πάμε σε αυτό που ρώτησε ο κ. Αλεβιζάτος, λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίσω. Ναι. Πάμε λοιπόν σε έναν άλλο όγκο, μικρό σχετικά, έτσι, γύρω στα 2 εκατοστά, μοιάζει με καρκίνος, νάτος. Θα κάναμε μερική νεφρεκτομή, νομίζω, οι περισσότεροι. Τώρα, το πώς την κάνει ο καθένας στη μερική νεφρεκτομή, να γυρίσω σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ναι. Παλιά κόβαμε με μεγαλύτερη άνεση, κάναμε σφινοειδή εκτομή, λέγαμε ένα εκατοστό υγιές παρέγχυμα. Φαίνεται εντάξει ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ακόμα και εκπυρύνηση να κάνεις, μπορείς να πας. Αυτή είναι η ιστολογική μας. Και λέει εδώ, το καρκίνωμα δεν επεκτείνεται στο περινεφρικό λιπόδι ιστό, ενώ φθάνει στο όριο εκτομής του νεφρικού παρεγχύματος. Πολύ γρήγορη ερώτηση. Τι θα κάνατε? Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό? Είναι θετικό όριο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν έχεις μια τέτοια ιστολογική, τι κάνεις? Ποιο είναι? Τι εννοείται, μόλις πάρω την ιστολογική στα χέρια, ναι. Τίποτα, το σταυρό μου και το παρακολουθούσα. Ωραία. Εντάξει. Άλλος, θα έκανε κάτι άλλο? Κύριε Μητρόπουλε. Πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι η τεχνική που έχει χρησιμοποιηθεί στην εκτομή. Έχει χρησιμοποιηθεί η διαθερμία ή η μαχαίρι. Έχει γίνει η ρομποτική μερική νεφρεκτομή και είναι χωρίς διαθερμία το κόψιμο. Εσύ νιώθεις ότι την έχεις κάνει καλά και σου έρχεται αυτή η ιστολογική? Τι? Όχι, εγώ επιμένω στην όχι. Ιστορία. Είναι παίζει, real περιστατικό, επαναλαμβάνω. Ρόλο. Ρομποτική μερική νεφρεκτομή. Άξ. Και έχει κοπεί ο όγκος χωρίς διαθερμία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, η όλη ιστορία είναι κάνει κανείς το σταυρό του και περιμένει. Διότι ωραία. Δεν θα ήταν κανείς. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφει. Θα ήταν κανείς που θα ξαναμίλαγε με τον παθολανατόμο. Θα πρέπει να. Τι πάει να πει, φτάνει στο όριο της εκτομής? Άλλο να φτάνει στο 1 χιλιοστό ή στα 2 χιλιοστά ή στα 3 χιλιοστά. Και άλλο να φτάνει, πώς το λένε, στα. Στέλιο. Ξέρεις, καμιά φορά, μην τους κατηγορούμε. Πολλές φορές το γράφουν διακριτικά και για να προστατεύσουν. Ναι, δεν αμφιβάλλω δηλαδή καθόλου. Δεν είναι κακή πρόθεση αυτό. Όχι. Μπορεί κάθε να το άλλο, κάθε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα με το Στέλιο. Αλλά εμείς θέλουμε τις πληροφορίες. Θα άλλαζε την.
χρειάζεται επιπλέον η πληροφορία από την παθοανατομική έκθεση αν είχε κάψα ή όχι αυτό το πράγμα. Έτσι, διότι αν είχε διάσπαση της κάψας και ήταν στο όριο της χειρουργικής εκτομής, είναι εντελώς διαφορετική η ερμηνεία για να το έχει κανείς στο μυαλό του. Αλλά έτσι κι αλλιώς, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν κάνει κανείς τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν θετικό όριο, έτσι. Συχνότητα είναι μεταξύ μέχρι 7%. Εγώ 3-4 λέω στους αρρώστους μου. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Είναι πιο συχνό να σου συμβεί σε έναν όγκο μικρό και ενδοφυτικό. Πάμε. Και βεβαίως η παρακολούθηση είναι αυτό που κάνουμε, σωστά το είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. Γιατί μπορεί βέβαια να έχεις περισσότερες υποτροπές, όχι στατιστικά διαφορετικά. Εννοείται ότι άμα έχεις θετικό όριο θα έχεις περισσότερες επιπλοκές, αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό αριθμό περισσότερες. Και το cancer specific survival δεν αλλάζει. Κατά συνέπεια θα μπορούσες να τους πας συντηρητικά. Τι λένε τα guidelines λοιπόν. Και να τους παρακολουθήσεις. Αυτό λέει εδώ, ότι PSM does not appear to influence cancer specific survival. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σενάριο. Κάνουμε μερική νεφρεκτομή και έχουμε διήθηση του περινεφρικού λίπους. Δηλαδή εκεί που περιμένεις ότι κλινικά έχεις ένα TAF1 ή TAF2, είναι η TAF3α. Διηθεί το περινεφρικό λίπος. Και έχουμε κάνει μερική νεφρεκτομή. Πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να πάμε να βγάλουμε το νεφρό. Η βιβλιογραφία λέει ότι δεν επηρεάζεται, δεν πειράζει. Εντάξει. Το upstaging δεν σημαίνει ότι έχουμε χειρότερη επιβίωση, οπότε συνεχίζουμε την παρακολούθηση σαν να μην συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, ας δούμε τις υποτροπές που θα μπορούσαμε να πάντως, έχουμε. Πάντως, πάλι έχει σημασία η τεχνική. Πώς το κάνει κανείς αυτό το πράγμα. Εάν προχωράει και η τεχνική του είναι ότι βγάζει όλο το περινεφρικό λίπος για να προσεγγίσει την περιοχή εκεί πέρα, ή αν αφήνει περινεφρικό λίπος πάνω στο νεφρό, πάνω στον όγκο, προσπαθείς να τον αφήσεις. Σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Έχει σημασία η τεχνική. Γι' αυτό το λόγο και η ερμηνεία είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να είναι γενικός και αορίστος διήθησης περινεφρικού λίπους, γιατί μπορεί να είναι και από επέκταση στο περινεφρικό λίπος με πολύ πιο αγριοπό τρόπο από την τοπική επέκταση που έχει σπάσει την κάψα του νεφρού και έχει βγει εκεί πέρα και που λες αυτό έχει γίνει ριζική αφαίρεση. Ενώ αν είναι πιο μαζική η διήθηση του περινεφρικού λίπους. Έχει τεράστια σημασία το τι έκανε ο χειρουργός εκεί σωστό. Πέρα εκείνη την ώρα. Σωστό. Σωστό είναι. Απλώς δεν περιγράφεται πολύ στα paper αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν περιγράφεται. Δεν έχουμε και συγκεκριμένη απάντηση. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση. Κάναμε κουβέντα και συνέδρια και σημεία. Σωστά. Αν τα είχαμε απαντήσει όλα. Τα ξέραμε. Σωστά. Αλλά αυτό που θέλει να. Αυτό που θέλει να τονίσει ο κ. Μητρόπουλος είναι ότι πρώτα απ' όλα δείτε τι κάνατε εσείς μέσα στο χειρουργείο οι ίδιοι, γιατί πόσο καλό ήταν το χειρουργείο, αν σπάσαμε εμείς τον όγκο ή αν οτιδήποτε μέσα στο χειρουργείο. Τι έχει σημασία η τεχνική μας και σίγουρα ξανασυζητήστε το με τον παθολοανατόμο, προσανατολίστε. Αν έχετε υπόνοια, βάλτε ένα ραματάκι που είναι το περιφερικό τμήμα του όγκου και που είναι το εσωτερικό τμήμα του όγκου. Το πήρε από το μυαλό μου, Αντρέα, αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο περιστατικό που ήταν. Προς το σωστά. Όριο. Είναι πάρα πολλές φορές η όλη ιστορία. Εγώ λέω, έχουμε δημιουργήσει μία διάσπαση εντελώς χαζά και τεχνητά. Σωστά. Ράψτε το αυτό το πράγμα, διότι αλλιώς ο παθοανατόμος θα πει ότι έχει θετικό χειρουργικό όριο, γιατί φαίνεται όγκος από μέσα. Στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν. Σωστά. Έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό το επίπεδο. Γιάννη, πάμε στα επόμενα περιστατικά. Υποτροπές λοιπόν τώρα. Μία θα μπορούσε να είναι. Ένα σενάριο να σου κάνει μια τοπική υποτροπή, όπως βλέπετε εδώ, μετά από TAF2, ριζική νεφρεκτομή. Θα το περιστατικό επίσης, που είδατε προηγουμένως, το προηγούμενο που θα φτάσει στα πέντε χρόνια έκανε. Τοπική στα πέντε χρόνια παρά δύο μήνες. Έκανε τοπική υποτροπή. Βλέπετε, στο νεφρό. Τι κάνει. Άρα μια τοπική υποτροπή είναι στην κήτη μετά από ριζικό νεφρό. Μια τοπική υποτροπή είναι στην κήτη της μερικής νεφρεκτομής. Μια άλλη υποτροπή να σου βγάλει άλλη λεφαδένα κάπως μια χρόνια μετά. Τοπική υποτροπή, μεγάλη όχι, βέβαια, αν μπορούμε να την πούμε, είναι να βγάλει έναν μεμονωμένο λεφαδένα στην κήτη που έχει χειρουργηθεί. Είναι όλα πραγματικά περιστατικά από την κλινική μας. Άλλη υποτροπή, να σου βγάλει το άλλο επινεφρίδιο. Και αυτό υποτροπή είναι. Νοσηλεύεται ο άρρωστος στο νοσοκομείο αυτή. Τελειώσαμε. Από δεξιά νεφρεκτομή έκανε μετάσταση, δεν είναι ακριβώς υποτροπή, στο αριστερό επινεφρίδιο. Άλλο. Και αυτό περιστατικό δικό μας, νεφρεκτομή πριν από 4-5 χρόνια,
Έρχεται και σε τυχαίο έλεγχο, όπως έγινε ένα υπερηχογράφημα στο follow-up, βρέθηκε και αυτό μέσα στην ουροδόχο κύστη. Εξαιρέθηκε και είναι μετάσταση από το καρκίνο του νεφρού πριν από 4-5 χρόνια. Είναι highly, πολύ σπάνιο, εντάξει. Είναι και case report. Ναι. Υπάρχουν βέβαια. Η ουσία είναι σε όλα αυτά όταν έχει. Αυτό που θέλουμε να πούμε, τι κάνουμε όταν έχουμε τις μεμονωμένες τοπικές υποτροπές και αν μπορούμε χειρουργικά ή όχι να βοηθήσουμε τους αρρώστους. Εάν και εφόσον μπορείς να τις βγάλεις, πρέπει να τις βγάλουμε. Εάν και εφόσον μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Και βεβαίως δικαιολογεί γιατί πρέπει να είναι σε surveillance άρρωστη. Είναι άλλο να πρέπει να βγάλεις ένα λεφαδένα μόλις τον δεις και άλλο να πρέπει να βγάλεις 5-6, ξέρω εγώ. Πάμε. Γιατί έχουμε... Και η υποτροπή συνήθως συμβαίνει μέσα στα πρώτα 3 χρόνια. Εξού και αν δείτε το surveillance που παρουσιάσαν τα EU guidelines, στα πρώτα 3 χρόνια έχουμε εξάμηνο και ανά χρόνο και μετά πάει ανά 2 χρόνια. Άρα η πλειοψηφία των υποτροπών είναι στα 3 χρόνια. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις και μια υποτροπή πιο καθυστερημένα. Και βεβαίως συνήθως οι μεγάλοι όγκοι θα σου βιάσουν πιο γρήγορα, έτσι. Και συνήθως η υποτροπή είναι, τουλάχιστον μετά από ριζική νεφρεκτομή, αν δεν είναι τόσο μεγάλος όγκος, αφενός γίνεται στα πρώτα 3 χρόνια πιο πολλές, αλλά συνήθως είναι και μεταστατικές, που σημαίνει ότι περιλαμβάνει και μεταστατικό follow-up, έτσι, δεν είναι μόνο η αξονική. Έτσι λοιπόν η τοπική υποτροπή είναι σπάνια, συμβαίνει στα 2 πρώτα χρόνια, όποτε μπορούμε να το αφαιρέσουμε με weak recommendation βεβαίως. Βεβαίως θα έχουμε καλό αποτέλεσμα να το αφαιρέσουμε πλήρως, εκτός αν έχουμε σαρκματώδη στοιχεία και η υποτροπή συνέβη πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το είχα πολύ συνειδητοποιήσει, γι' αυτό και σας το τονίζω. Τώρα πάμε σε έναν άλλο προχωρημένο όγκο, βλέπετε κακός όγκος, θρόμβο στην νεφρική φλέβα, πιθανότατα επέκταση και στην κάτω κύλη. Βεβαίως κάνουμε και τη μαγνητική, η οποία γνωρίζουμε ότι μας βοηθάει να σταδιοποιήσουμε και να δούμε λίγο καλύτερα τον όγκο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν μπορούμε να βγάλουμε το θρόμβο ακόμα και αν υπάρχει διήθηση της κάτω κύλης, έτσι, από τον όγκο, που είναι κακό προγνωστικό σημείο, είναι αλλιώς να διηθεί το δίχωμα της κάτω κύλης και αλλιώς να μην το διηθεί. Όπως επίσης είναι διαφορετικό και να το αφαιρέσουμε πλήρως, ακόμα και αν το διηθεί. Το χειρότερο σενάριο είναι να το διηθεί και να μην το αφαιρέσεις κιόλας. Η άρρωστη αυτή είναι η... ουσιαστικά έχουν πολύ καλύτερη επιβίωση με το χειρουργείο. Είναι η only chance, η μοναδική τους πιθανότητα να ζήσουν αρκετά και βεβαίως έχουν καλύτερη, καλύτερη πρόγνωση αυτοί οι άρρωστοι με το θρόμβο στην κάτω κύλη σε σχέση με ανθρώπους με λεφαδένες και σε σχέση με μεταστατική νόσο. Αρκεί βέβαια οι άρρωστοι αυτοί να μπορούν να κάνουν αυτά τα χειρουργεία γιατί είναι σοβαρά. Άρα, λοιπόν... 21ος αιώνας όμως και η εποχή των στοχευμένων θεραπείων ισχύουν αυτά τα δεδομένα του 2005-2007, πότε ήταν αυτό το πράγμα. Έχουμε για local advanced, θα υπάρχει ένα... Αν μας δώσετε κι άλλη μια ώρα, έχουμε πολλά να τα πούμε όλα, αλλά δεν θα... Δεν θα προλάβουμε. Έχουμε ένα local advanced που μιλάμε για αυτό το πράγμα, εντάξει. Πάμε. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική εικόνα, βλέπετε όγκος. Εδώ είναι ο θρόμβος, τον βλέπετε, σε μεγένθηση. Προχώρα για οικονομία χρόνου. Ναι, έχουμε ένα τεταρτάκι. Έλα. Πάμε, Μαρίνο. Αυτό που ήθελε ο κύριος Μητρόπουλος. Έχουμε δύο περιστατικά. Αν προλάβουμε και το τρίτο θα είναι ενδιαφέρον. Και αυτό είναι λίγο απάντηση στην ερώτηση του κύριου Μητρόπουλου. 64 χρονών, με άλγο στη δεξιά οσφή. Έχει κάνει ριζικό προστάτη πριν 4 χρόνια και έρχεται με αυτή την απεικόνηση στην αξονική. 8,7 όγκος με διήθηση του ύπατος χωρίς στοιχεία μετάστασης. Σπάνιο διήθηση του ύπατος. Πάμε λίγο σε αυτό. Άρα έχουμε βάλει τα ερωτήματα. Ποιος... Αυτή τη διήθηση του ύπατος, επειδή την έχω δει αρκετά συχνά και εγώ σε δικά μου περιστατικά από τους ακτινολόγους, δεν είναι πραγματική πολλές φορές. Είναι σπανιότατη. Είναι ακτινολογική διάγνωση, δεν είναι χειρουργική. Δεν το διαπιστώνεις διαχειριστικά αυτό. Άρα αυτό με κρατάει επιφύλαξη όταν το βλέπω. Έτσι. Δεν το πιστεύω δηλαδή όταν το βλέπω. Σωστή παρατήρηση. Παρ' όλα αυτά, εδώ φαίνεται ότι διηγείται. Πάμε. Λοιπόν, ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές για αυτόν τον άρρωστο? Ριζική νεφρεκτομή, βιοψία νεφρού, TKI για υποσταδιοποίηση, παρακολούθηση ή κλινική μελέτη? Ποια από εσάς θα δίνατε φαρμακευτική θεραπεία, σαν αυτό που πρότεινε προηγουμένως ο κ. Μητρόπουλος, για. Όχι, το προτείνατε, το αναφέρατε. Όχι, προς Θεού. Δεν είπα ότι το προτείνετε, προς Θεού. Εξάλλου,
δεν έχουμε και τόσο evidence. Θα τον στέλναμε πρώτα στον ογκολόγο να μας μειώσει λίγο τον όγκο για να μπορέσουμε εμείς να τον χειρουργήσουμε. Τι έχουμε στοιχεία ότι μειώνεται ο πρωτοπαθής όγκος για αυτή την ιστορία από την αρχή της πρώτης μελέτης του Σουνίτιν. Νομίζω πως από εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσετε το τοπίο. Για προχωράμε μου λίγο. Λοιπόν, αυτοί οι όγκοι οι οποίοι φαίνεται ότι διηθούν τα γύρω όργανα, φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερα άσχημη πρόγνωση και ουσιαστικά η πρόγνωσή τους είναι και η επιβίωσή τους είναι σαν τη μεταστατική νόσο, ειδικά αν έχουν θετικά χειρουργικά όρια στην εκτομή. Λοιπόν, και αυτές λοιπόν όλες οι υπόλοιπες μελέτες έχουν να κάνουν σχέση με την Σουνιτινίμπη, που είναι το μεγαλύτερο το φάρμακο που έχει μελετηθεί περισσότερο. Φαίνεται ότι μειώνει το μέγεθος του όγκου 31%. Σε μια άλλη μελέτη 22% μείωση και 45% των αρρώστων τελικά μπορέσανε να χειρουργηθούν μετά από την προηγούμενη χορήγηση της Σουνιτινίμπης. Εδώ φαίνεται για όλους τους όγκους από το baseline των όγκων πόσοι αυξηθήκανε και πόσοι μειωθήκανε με τουλάχιστον 2 μήνες θεραπεία με προεγχειρητική Σουνιτινίμπη. Και ένα τελευταίο review του 17, το οποίο μελετάει όλα τα TKIs. Φαίνεται ότι μειώνει το μέγεθος του όγκου, αλλά όλες αυτές οι μελέτες που έχουν στηριχθεί είναι μικρές και αναδρομικές. Υπάρχουν κλινικές μελέτες οι οποίες το πιθανότερο είναι ότι αυτός ο άρρωστος θα έπρεπε να ενταχθεί σε μία από αυτές που μελετάνε, μία έχει κλείσει το pembrolizumab, το nivolumab, το tremelimumab και το nivolumab με νεφρεκτομή. Προχωράμε. Λοιπόν. Πέρασε το αυτό, Μαρίνο. Πέρασε το περιστατικό αυτό, γιατί θα πούμε ένα περιστατικό. Α, όχι, συγγνώμη. Αυτό να το συζητήσουμε. Με συγχωρείς. 36 χρονών άρρωστος με μακροσκοπική αιματουρία το 14. Προσέρχεται με αυτό τον όγκο στο δεξί νεφρό και με ένα θετικό λεμφαδένα. Ποια είναι η αντιμετώπιση? Προχώρα, πες το, Μαρίνο. Λοιπόν, έγινε δεξιά νεφροουρητηρεκτομή και λεμφαδενεκτομή και έβγαλε πίτα 4 νόσο, μη ένα, αθρηστικών σωληναρίων. Και μετά έκανε και ένα κύκλο εμφάκ από τον ογκολόγο του. Λοιπόν, ο Στέλιος, επειδή τον παρακολουθώ, τον προσέχω, είμαστε πολύ καλοί. Στέλιο, μπορώ να πω αυτό που ψιθύρισες. Να μην το πω, αλλά ήταν μια κοινή έκφραση που λέμε όλοι, άστα να πάνε στα κομμάτια. Μια ερώτηση είναι γιατί κάναμε νεφροουρητηρεκτομή στον άρρωστο. Παιδευότανε 8-9 μήνες με αιματουρίες μακροσκοπικές, δεν υπήρχε τίποτα στην απεικόνηση, παιδιά, όταν λέμε τίποτα. Κάναμε review τα πάντα, τίποτα. Όταν ήρθε, υποψιαστήκαμε ότι μπορεί να είναι αθρηστικό σωληναρίων, δεν ξέραμε την αντιμετώπιση και είπαμε νέο παιδί είναι, ας του δώσουμε ένα chance. Αυτό που κάναμε, Μαρίνο, βγάλαμε τον λεμφαδένα, δεν κάναμε εκτεταμένο, κάναμε εκτεταμένο με βάση τα όρια, αλλά πήγαμε περισσότερο από τον πίσω, γιατί ήταν πίσω από την κατοκύλη, περισσότερο από το ότι βγάλαμε ένα λεμφαδένα, βγάλαμε και όλο το λίπος γύρω από την κατοκύλη. Δεν κάναμε τυπικό εκτεταμένο λεμφαδενικό καθαρισμό όπως θεωρητικά περιγράφεται για αυτόν τον άρρωστο. Ποια είναι η πενταετής επιβίωση, λοιπόν, Μαρίνο μου? Λοιπόν, πολύ άσχημη η πενταετής επιβίωση αυτών των αρρώστων με αθρηστικά σωληνάρια. Χειρότεροι λιγάκι έχουν μόνο σε εκδοκοματοειδείς όγκοι. Πότε έγινε, Μαρίνο, αυτό? Πότε έγινε το χειρουργείο? Το 14. Το 14. Λοιπόν, και αυτή είναι η επιβίωση των αρρώστων με μεταστατικούς καρκίνους που προέρχονται από τον άπονεφρόνα, είτε υποβληθούν σε χειρουργείο, που φαίνεται ότι βελτιώνεται, είτε χωρίς χειρουργείο. Λοιπόν, και αυτή είναι η τελευταία απεικόνησή του το 19. Λοιπόν, γιατί... παιδιά, το παιδί αυτό είναι ζωντανό, ζει και βασιλεύει μέχρι τώρα, 6 χρόνια, δεν έχει καμία μετάσταση. Μέσος όρος επιβίωσης είναι 30 μήνες. Τυχερός. Και όμως ζει και βασιλεύει. Ακόμα. Άμα σου κάτσει. Λοιπόν, μια φοβερή παρατήρηση, φοβερή παρατήρηση του κυρίου Μητρόπουλου, αναμενόμενη βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί έκανε MVAC το παιδί, Διονύση μου, για να είμαστε ειλικρινείς, μίλησα με τον ογκολόγο του. Μου λέει: εγώ θα το θεραπεύσω σαν μυελοειδές. Δεν ξέρω τι μου λέτε, θα του κάνω και μία χημειοθεραπεία επιπλέον. Δεν το στοιχειοθετώ, αλλά θα το κάνω. Αυτή ήταν η απάντηση του ογκολόγου του. Είναι τα πιο άγρια, θα πεθάνει, ας του δώσω μια ευκαιρία. Τρέχα γύρευε. Αυτό έκανε. Τώρα ποιος τον βοήθησε εμείς
Το ΕΜΒΑΚ, ο Θεός και η ψυχή του, το παιδί είναι ζωντανό. Φύγε από αυτό το περιστατικό, Μαρίνο, και πες το τελευταίο περιστατικό που και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Να φύγε... το περάσουμε αυτό. Πέρασε το, ναι, πέρασε το. Το τελευταίο περιστατικό που το έχεις δουλέψει και είναι εξαιρετικά. Πες το περιστατικό. Αυτό είναι μεταθετικό καρκίνος, 36 χρονών άντρας. Ήρθε στα επίγοντα με μακροσκοπική αιματουρία, άλγο στην αριστερή οσφή και πλευροδυνία αριστερά. Και από εδώ και ένα μήνα ψηλαφάει και ένα μόρφωμα στο πρόστιο θωρακικό τείχωμα. Στην εφημερία του κυρίου Μπερδεμπέ. Λοιπόν, ουσιαστικά έγινε επίγουσα αξονική τομογραφία θώρακος και άνω κάτω κοιλίας, η οποία έδειξε αυτόν τον όγκο στο αριστερό νεφρό, μέγιστη διαμέτρου 7 εκατοστά, ένα νόζο στον πνεύμονα αριστερά, και αυτό εδώ το μόρφωμα στο θωρακικό τείχωμα, το οποίο είναι 4x6 εκατοστά, με οστεόλυση των θ6 και θ7 πλευρών. Μην πας παρακάτω, Μαρίνο. Τι θα κάνατε σε αυτό το περιστατικό? Είναι 36 χρονών, έχει ένα παιδάκι 14 μηνών και κλαίει όλη η οικογένεια, βέβαια, ερχόμενη, και δεν μας πιστεύει κιόλας. Μας ρώτησε αν έχουμε ξανακάνει νεφρεκτομή η οικογένεια. Βέβαια, άλλο ήθελε να πει, προφανώς, αν έχουμε ξανακάνει τέτοιο περιστατικό. Τι θα κάνατε σε αυτό το περιστατικό πριν πάει? Εδώ αν δεν ήταν 36 ετών. Είναι αληθινό περιστατικό. 36 χρονών. Στέλιο, συγγνώμη που ρωτάμε τους ίδιους και τους ίδιους. Πείτε τι θα κάνατε. Κοιτάξτε, γιατί και εμείς μην νομίζετε ότι δεν προβληματιστήκαμε. Είπαμε αμάν, ό,τι και να κάνουμε θα πεθάνει. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Στο μέτρο που μπορεί κανείς να απαντήσει πρόχειρα τώρα βλέποντας, γιατί προφανώς εσείς σκεφτήκατε και προβληματιστήκατε αρκετά. Αυτό θέλει σκέψη. Έτσι, θέλει βέβαια, σκέψη. Βέβαια, θέλει σκέψη. Νομίζω ότι και μόνο η ηλικία επιβάλλει να κάνεις κάτι για αυτόν τον άρρωστο. Επομένως, σίγουρα θα ξεκινούσα να βγάλω τον νεφρό, αν μπορέσω να βγάλω τις δύο μεταστάσεις στο πνεύμονα, και από εκεί και πέρα θα παρεμπιπόταν για συμπληρωματική θεραπεία. Αυτό φαντάζομαι τώρα, όπως το σκέφτομαι, έτσι πρόχειρα. Εντάξει, ο Στέλιος είπε εδώ είναι cytoreductive nephrectomy, σωστά. Και μετά σας έρχομαι. Λίγα στοιχεία παραπάνω, διότι όπως πρέπει να κατατάξετε τον άρρωστο αυτόν με βάση τα κριτήρια... Τι κατηγορία είναι, το έχουμε παρακάτω, Διονύση μου, τι κατηγορία είναι? Είναι intermediate risk. Γιατί, λόγω της χαμηλής αιμοσφαιρίνης του. Μάλιστα. LDH και αιμοσφαιρίνη. Ναι, θα το έχουμε παρακάτω στη διαφάνεια. Όλα τα κριτήρια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με άριστο performance status. Εξαιρετικά. Άρα λοιπόν σε αυτή την ιστορία θα πρέπει κανείς στο Ογκολογικό Συμβούλιο να μιλήσει με τον ογκολόγο εάν θα κάνει πρώτα τη χειρουργική προσπέλαση και ακολούθως τη συστηματική θεραπεία, ή θα μπει στη λογική ότι χάνω το παράθυρο που μου δίνει η συστηματική θεραπεία ως θεραπευτικό αποτέλεσμα και καθυστερώ με τον τρόπο αυτόν αυτή την ιστορία. Τα λέει ο λοιπόν, κ. Τρόπουλος. Εκεί σημαντικά. Λοιπόν έρχεται, δεν νομίζω πως υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και από την Καρμίνα και από την Sir Time. Δεν είχαμε ξεκάθαρα πράγματα που να μας ξεκαθαρίσουν το τοπίο, άσχετα αν οι φίλοι μας οι ογκολόγοι κάνανε πάρτι μετά από αυτή την ιστορία ότι κάθε περιστατικό που είναι μεταστατικός καρκίνος ή σχεδόν όλα τα περιστατικά θα πρέπει να κάνουν κατευθείαν τις συστηματικές θεραπείες. Νομίζω ότι μας κάλυψε πλήρως. Σε επίπεδο, αν θέλετε τη δικιά μου γνώμη του χειρισμού, θα ήταν χειρουργική προσπέλαση πρώτα, δηλαδή, και μετά. Δηλαδή, τι θα κάναμε χειρουργικά? Συμφωνούμε. Ό,τι μπορεί κανείς να καθαρίσει. Δηλαδή, να τα βγάλουμε την όλα. Την νεφρεκτομή, την αφαίρεση του λοβού ή τέλος πάντων τι θα έκανε ο θωρακοχειρουργός από εκεί πέρα, και επίσης το κομμάτι στο θώρακα, γιατί είναι προσπελάσιμο από ό,τι φαίνεται αυτό κιόλας. Ας έχει οστεόλυση στην πλευρά. Θα είναι κάτι άλλο που θα έκανε κάτι διαφορετικό, γιατί είναι 36 χρονών. Παρακαλώ, στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Εγώ θα έπαιρνα μια βιοψία από αυτό το μόρφωμα που είναι στο θώρακα, που φαίνεται εύκολα προσπελάσιμο. Τι θα περιμένατε να αλλάξει? Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Δεν θα βοηθούσε πάρα πολύ. Και εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο, θα έπαιρνα μία βιοψία για να δω άμα θα μπορώ να κάνω μία προεγχειρητική χημειοθεραπεία και μετά θα έκανα την νεφρεκτομή. Αυτό συζήτησε ο κύριος Μητρόπουλος μόλις, δεν είναι ακριβώς χημειοθεραπεία, είναι διαφορετικού τύπου τροποποιητική θεραπεία που κάνουμε.
Αλλά είναι ένα χρόνο, ο κ. Μητρόπουλος είπε κάτι για να το διευκρινίσουμε, για το παράθυρο το οποίο μπορεί να χάσουμε στην θεραπευτική αντιμετώπιση ενός αρρώστου. Γιατί αν μπει σε τέτοια προεγχειρητική, συνήθως διόρθωσε με Διονύση, αν κάνω λάθος, μπορεί να του φάει ένα τρίμηνο στην προεγχειρητική θεραπεία. Και επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι παρόλο αυτά που λένε ότι διακόπτεις το σουνίτιν ή το σωράφενι για μικρό χρονικό διάστημα και μπορείς να χειρουργήσεις μετά και να κάνεις και να δείξεις, όσοι από εμάς έχουν τέτοιου είδους εμπειρία χειρισμού, τέτοιου είδους περιστατικών, εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα χειρουργικά για το τι μπορεί να συμβεί μετεγχειρητικά όσον αφορά τις επιπλοκές και κυρίως αν υπάρξει διαπεριτονιακή προσπέλαση σε αυτή την ιστορία. Ωραία. Έτσι, να πω μια εμπειρία. Να είμαστε λίγο. Κάνω ένα μικρό πισωγύρισμα, όχι για αυτό το περιστατικό, για το περιστατικό με το επινεφρίδιο που νοσηλεύεται, δηλαδή είναι στην αποθεραπεία του και φεύγει. Το περιστατικό αυτό για 6 μήνες είχε 8,5 εκατοστά μια μετάσταση στο αριστερό επινεφρίδιο, όπου είχε το επινεφρίδιο, περιβρόχιζε το νεφρικό μίσχο του αριστερού νεφρού και κόλλαγε 8 εκατοστά πάνω στον αριστερό νεφρό. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι όγκος του αριστερού νεφρού, δεν ήτανε, και έπιανε και λίγο το πάγκρεας και το δωδεκαδάχτυλο. Μετά από 8 μήνες νομίζω σούτεν, έπεσε στα 5,5 εκατοστά, χειρουργήθηκε και δεν είχε αιμορραγία. Και αφαιρέθηκε όλο και διατήρηθηκε ο νεφρός. Δηλαδή μπορεί να συμβεί, αλλά νομίζω ότι είναι διαφορετική ένδειξη, όχι εδώ. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Μητρόπουλο, χάρη της συντομίας. Μαρίνο, τι κάνουμε. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι ο άρρωστος είχε και μακροσκοπική αιματουρία. Σωστά. Δηλαδή θα πρέπει ήταν να και συμπτωματικό. Και το σύμπτωμά του. Μαρίνο, τι κάναμε. Λοιπόν, κάναμε και μια μαγνητική στον εγκέφαλο, η οποία δεν είχε παθολογικά ευρήματα. Η ερώτηση είναι, θα κάναμε μαγνητική εγκεφάλου σπινθυρογράφημα ωστόν σε αυτό το παιδί? Θα το έκανες, Στέλιο. Ασυμπτωματικός κάνατε. Αλλά έχει εκεί τις πλευρές. Πάντως, η ερώτηση είναι εδώ, σε τέτοιους μεταστατικούς καρκίνους, αν θα κάνεις κυταρομοιωτική ή όχι. Σωστά. Και αυτό εξαρτάται ουσιαστικά, πρέπει να ταξινομήσεις τον άρρωστο, αν είναι καλού. Τα έχει ο Μαρίνος, τα έχει δουλέψει πολύ καλά. Πες, Μαρίνο, τι κάναμε. Και ουσιαστικά τα guidelines λένε με weak level of recommendation, όπου μπορεί να γίνει σε όποιο ασθενής με είτε μονήρη μετάσταση είτε ολιγομεταστατικούς, μπορεί η νεφρεκτομή μαζί με τη μεταστατεκτομή να αυξήσει την επιβίωση και να μειώσει την ανάγκη για συστηματική θεραπεία. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν με μία προσπέλαση. Είχε και έναν παραορτικό λεμφαδένα που δεν τον δείξαμε. Ναι. Επομένως, ο οποίος βέβαια ήταν. Τι κάναμε, Μαρίνο, άσε τι λέει, περιέγραψε τι κάναμε στο χειρουργείο. Μαζί με τους θωρακοχειρουργούς κάναμε θωρακοκοιλιακή θωρακική τομή ουσιαστικά. Αφαιρέσαμε πρώτα η θωρακοχειρουργή τον νόζο του πνεύμονα και το πρόστιο κοιλιακό τείχωμα και αφαιρέσαμε οπισθοπεριτοναϊκά τον νεφρό. Ανάποδα είναι, Μαρίνο. Ναι, ανάποδα. Κάναμε λοιπόν μια θωρακική τομή με τη βοήθεια του θωρακοχειρουργού μας. Από τη θωρακική τομή άνοιξε το διάφραγμα ο θωρακοχειρουργός μας. Μας έβαλε στον οπισθοπεριτονικό χώρο. Εκεί κάναμε λεμφαδενικό καθαρισμό εμείς, και ο οποίος βγήκε αρνητικός ο λεμφαδένας. Ψέματα, όχι λεμφαδενικό καθαρισμό. Κάναμε αφαίρεση του λεμφαδένα. Κάναμε την νεφρεκτομή από το θώρακα. Δεν πήγαμε καθόλου στην κοιλιά του αρρώστου, ούτε εξωπεριτονικά. Μπήκαμε εξωπεριτονικά μέσα στον θώρακα. Κλείστηκε το διάφραγμα και μετά βγήκε η μετάσταση από το θώρακα και αφαίρεσε ο θωρακοχειρουργός όλες τις πλευρές με τον όκο εμπλόκ σε απόσταση ασφαλείας και έβαλε πατς από πάνω. Και εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν το έχω ξαναδεί. Το συζητήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, πολύ. Μαρίνο. Λοιπόν, και η ιστολογική του ανέδειξε διαυγοκυταρικό καρκίνωμα 7,5 εκατοστά και μεταστατικές αιστείες και στο παρασκεύασμα των θωρακικών πλευρών και στον μονήριόζο του πνεύμονα. Λοιπόν, και εδώ έρχεται η απάντηση στον κύριο Μικροτρόπουλο, πριν που είπε, ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα stratification αυτών των αρρώστων με μεταστατικό όγκο. Ένα μοντέλο είναι το IMDC, που αξιολογεί το Karnofsky Performance Status, το χρόνο από τη διάγνωση, το πτώση της αιμοσφαιρίνης, το διορθωμένο ασβέστιο, τον αριθμό των λευκών και των αιμοπεταλίων.
και το ίδιο περίπου από το Memorial, με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Αυτό είναι το Καρνόσκι που έχει να κάνει σχέση με το στάτους του ασθενούς. Και κατατάξαμε τον άρρωστό μας σε intermediate, ουσιαστικά με μία μέση συνολική επιβίωση 22,5 μήνες και 53% πιθανότητα να ζει στη διετία. Και τον έχουμε στην επικοινωνία. Αντρέα, πολύ καλά κάνατε, αλλά θεωρητικά αυτός ο άρρωστος με βάση την Καρμίνα Στάντη θα έπρεπε να κάνει πρώτα την φαρμακευτική του θεραπεία. Είναι μια καινούρια μελέτη, δέχομαι ότι δεν υπάρχουν πολλές, αλλά για τους intermediate risk ασθενείς, η μελέτη αυτή, που είναι η μόνη μελέτη που έχουμε, χτυπάει ένα καμπανάκι. Τι ήταν αυτό που σας έπεισε ότι... Τα 36 του χρόνια. Και η συμπτωματολογία είχε και πόνο θωρακικό, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, το λέει. Και η μακροσκοπική αιματουρία που τον έφερε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και ουσιαστικά θεραπεία μετέπειτα εκλογής για αυτόν τον άρρωστο, που δεν έχει πάρει άλλη θεραπεία, κατατάσσεται πάλι σε intermediate poor και βρίσκεται τώρα υποθεραπεία με γερβόη και nivolumab. Τα checkpoint inhibitors. Checkpoint inhibitors. Προσπαθήσαμε λοιπόν... Βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από αυτές τις θεραπείες για τους αρρώστους που έχουν... Όχι. Σαρκωματοειδή διαφοροποίηση. Σαρκωματοειδή διαφοροποίηση. Σωστά. Υπάρχει απλά και μόνο η υπόνοια ή η ένδειξη ότι πιθανότατα να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται τα κλασικά διαυγοκυταρικά. Αλλά αυτό χωρίς να είμαστε απόλυτοι. Εδώ πρέπει να κρατήσει κανείς πάλι μια επιφύλαξη αν θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο. Μπράβο, έχετε δίκιο κύριε Μητρόπουλο. Το ερώτημα είναι, σαφέστατα θα τον προχωρούσαμε όμως σε επικουρική θεραπεία. Δηλαδή, για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό τώρα, το πόσο θα ανταποκριθεί για όλους εμάς είναι και ο Θεός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στον χρόνο.